Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας κοροχόπι βινοκαψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία παρασκευιάτικη ζουμουσάδα. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε, κοπιάστε γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε άλλα πράγματα από αυτά που ετοιμάσαμε. Έχουμε να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η ζωντάνια, η πίστη στα τέσσερα γράμματα και όχι μόνο. Αν και είναι μια αποφράδα μέρα σήμερα, διότι όλον το μυαλό, η ψυχή, η καρδιά, το βλέμμα είναι στραμμένο στην Αγία Σοφιά που σήμερα και γι' αυτό ηχούν πένθυμα οι καμπάνες σε πολλές πόλεις της χώρας μας, σήμερα μετατρέπεται σε τζαμί, σε ένα σόου από τον Σουλτάνο, επικοινωνιακό και όχι μόνο. Είδα ένα kits τυρκουάζ χαλί μοκέτα κάτω. Αυτά είναι. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Δεν θέλω. Όπως και επίσης είναι η μέρα περίεργη, γιατί σήμερα ίσως θα δείξει αν θα βγει αυτό το όρουκ, όρουτς, πώς το λένε το ρέις, για έρευνα στα δικά μας νερά. Και είναι μια περίεργη μέρα. Μόνο σύμμαχος από ό,τι φαίνεται, για μία ακόμα φορά, ο Γάλλος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, που χθες στα ελληνικά παρακαλώ ανέβασε ένα ποστάρισμα, έκανε μια ανάρτηση η οποία είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι οι αναρτήσεις όλων των Ευρωπαίων, όλης της γης, όλου του κόσμου απέναντι στον Τούρκο, αλλά πάλι μόνο αυτός. Η μουσίτσα από τη Γερμανία, κλασικά με τον Τούρκο, ο Αμερικάνος μίλησε για διαφιλονικούμενα και αμφισβητούμενα ύδατα. Πάλι ο Γάλλος, πάλι ο Μακρόν, πάλι ο Μανολάκης. Να είναι καλά ο άνθρωπος και η χώρα του που είναι μια ισχυρή δύναμη, δεν είναι αμεληταία ως όταν η Γαλλία, εννοείται, σαν κράτος. Αυτά. Κλείνω την παρένθεση, ο Θεός θα βάλει το χέρι του γενικότερα. Πάμε στα δικά μας. Παρασκευή σήμερα, οδεύουμε ολοταχώς να φάμε και τον Ιούλιο, δεν καταλάβαμε τίποτα. Σε 6 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε οπωσδήποτε και εννοείται ότι θα διαβάσω σε λίγο την ανακοίνωση της Θύρας 4. Όσοι τη διαβάσατε, καλώς, αλλά δεν έχουν όλοι εξοικείωση με το ίντερνετ, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να την έχουν αναγνώσει μέσα από το διαδίκτυο ή σε κάποια εφημερίδα ή σε κάποιο site, οτιδήποτε τέλος πάντων. Εγώ αισθάνομαι υποχρέωσή μου, ειδικά τη συγκεκριμένη την ανακοίνωση, να τη διαβάσω, γιατί είναι γεμάτη ΠΑΟΚ, γιατί ξεχυλίζει από αγάπη για το έμβλημα, για τα τέσσερα γράμματα, γιατί φαίνεται ότι μιλάνε άνθρωποι με ανιδιοτέλεια για τον ΠΑΟΚ. Άνθρωποι που η ζωή τους όλοι είναι τα τέσσερα γράμματα. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο, θα τα πούμε. Να υπενθυμίσω ότι χορηγός της πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί βρίσκεται τα πάντα από LG και πλυντήρια και ψυγεία και τηλεοράσεις. Τελευταία λέξη τεχνολογίας η LG, αλλά και όλες οι υπόλοιπες μάρκες σε εξαιρετικές τιμές. Μπαίνετε, λέτε στο Μάκη Παμπουκίδη, είμαι ακροατής του Κωστή, είμαι ζουμουσάκι. Κόψε, κάνε, φτιάξε, ράνε, παίξε μπάλα. Λέει ότι είσαι ο κορυφαίος και αυτό σας το αποδεικνύει. Εννοείται όχι μόνο LG, όλες τις μάρκες και τηλεοράσεις και ψυγεία και κλιματιστικά και πλυντήρια και εννοείται και smartphone και tablet. Και ό,τι θέλετε εκεί θα τα βρείτε. Σε εξαιρετικές τιμές. Όσο για ψαρικό, όσο για θαλασσινά, Αιγαίων, K,
και στο δικητήριο και στο ωραιόκαστρο, εκεί που θα βρείτε στο παραίστικο μεζεδοπολείο και χώρο για να φάτε τα υπέροχα εδέσματα, αλλά και τη Λιβεριά, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το ωραιόκαστρο. Έχει φυσικά και ΠΚΦ, take away, τα παίρνετε και απολαμβάνετε υπέροχα πράγματα χωρίς να έχετε στο σπίτι σας μυρωδιές, χωρίς να είστε τέλος πάντων ταλαιπωρία με τα τηγανίσματα κτλ. Φυσικά για ψωμάρες, για παγωτάρες, ειδικά παγωτό αυτό το διάστημα με τις ζέστες, για τουρτάρες, για γλυκάρες, ό,τι θέλετε. Νικολαίδης, Άρτοζαχαροπλαστία, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163, αλλά και στον Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Εκεί θα βρείτε υπέροχα και πεντανόστιμα και εκλεκτά γλυκά στο Νικολαίδη. Όσο για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, το όνομα είναι ένα, Τσαντεκίδης, Χάρης και Αβραάμ, τα αδέρφια. Αρνούμε να πιστέψω ότι αυτά τα αυτοκίνητα που είναι εκεί στον εκθεσιακό χώρο απέναντι από το τζάμπο ανεβαίνοντας για ωραιόκαστρο, θα δείτε μεγάλη πινακίδα που λέει Τσαντεκίδης, ότι αυτά είναι μεταχειρισμένα τα αυτοκίνητα, δεν το πιστεύει κανένας. Εξαιρετική η κατάστασή τους, γραπτή εγγύηση για όλα και επαγγελματικά και μικρότερα και ταξί και ό,τι θέλετε. Και τα πηγαίνετε όπου εσείς θέλετε να τα ελέγξουν και βέβαια πληρώνετε και όπως εσείς ευκολύνεστε και μπορείτε. Μπείτε και στο Τσαντεκίδης Cars να δείτε τι είναι αυτό που λέω. Πάω εδώ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η πιο αγνήφωνη, η πιο καθαρή, η πιο ανιδιοτελής είναι αυτή του οπαδού. Είναι αυτή του ανθρώπου που μπορεί να έχει χίλια άλλα πράγματα στη ζωή του, την οικογένειά του, τη δουλειά του, τα οικονομικά του, τα εργασιακά του, οτιδήποτε τέλος πάντων. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή του ΠΑΟΚ, όταν έρχεται η στιγμή για τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ, τότε κάνει στην πάντα όλα τα προβλήματα, τα ξεχνάει, τα παραμερίζει και βρίσκει ενέργεια, βρίσκει δύναμη, βρίσκει φωνή, βρίσκει πάθος, βρίσκει τρέλα, βρίσκει χρόνο, βρίσκει χώρο μέσα του. Γιατί δεν είναι κάτι αναπόσπαστο, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι ξένο σε σχέση με τη ζωή του, με την οικογένειά του. Δεν είναι δύο ώρες μόνο μία Κυριακή, πάμε να φάμε σπόρια, να δούμε 22 τύπους να κλωτσάνε ένα πετσί και μετά γυρίζουμε και δεν τρέχει τίποτα. Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι ένα σημείο είχα και όρεξη και κουράγια και αντοχές να το εξηγώ στον καθένα που δεν το καταλάβαινε. Από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω αν μεγάλωσα ή έχω τέλος πάντων γίνει περίεργος και ιδιότροπος. Σταμάτησα να θέλω να πείσω κάποιον που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί νιώθουμε έτσι. Δεν είχα καμία διάθεση πλέον και είπα και αν ο άλλος το νιώσει, καλώς. Αν δεν το νιώθει και μας βλέπει περίεργα και μας βλέπει κάπως, δικαίωμά του. Δεν με νοιάζει κιόλας. Και έχω και κατανόηση αν ο άλλος το νιώθει για κάτι άλλο, για τη δική του ομάδα. Οκ, φίλε, δικαίωμά σου. Σκέψου όμως αυτό που υποστηρίζεις, αν είναι καθαρό, αν σε κάνει περήφανο, τι αξίες έχει διαχρονικές, σε τι αρχές είναι δομημένο, πώς υπερασπίζεται αυτές τις αρχές, τι σου έχει δώσει, τι σου έχει πάρει, πώς σε κάνει να νιώθεις, πώς μιλάς γι' αυτό στα παιδιά σου όταν αποφασίσεις να τους πεις ότι εμείς είμαστε αυτή η ομάδα. Και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα και έχουμε το δικό μας σκεπτικό, τη δική μας οπτική γωνία στα πράγματα. Άρα πολλά περισσότερα από απλά μία ενασχόληση, δεν είναι χόμπι, δεν είναι ένα δίωρο την Κυριακή, δεν είναι απλά ένα ακόμα θέμα συζήτησης στο καφέ ή στην ξαπλώστρα το καλοκαίρι για να μαλώσουμε με τον άλλον, για να κάνουμε ας πούμε χαβά.
για να κάνουμε καζούρα, είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Είναι ένα κομμάτι άφθαρτο, ένα κομμάτι αναπόσπαστο, ένα κομμάτι ζωτικό μέσα μας. Που αν δεν υπήρχε, θα ήταν σαν να μην είχαμε καρδιά, σαν να μην είχαμε σηκώτη, σαν να μην είχαμε σπλήνα, σαν να έλειπε ένα ζωτικό όργανο, σαν να έλειπε κάτι από μέσα μας, το οποίο θα μας έκανε να ζούμε μια ζωή γεμάτη πάθος, γεμάτη φλόγα στο βλέμμα, γεμάτη για έναν σκοπό ακόμα όπως είναι αυτός. Και ο σκοπός αυτός λέγεται ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δική μας οπτική γωνία και έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή γιατί η ανακοίνωση των παιδιών της Θύρας 4 εχθές άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν συγκλονιστική. Και βρήκαμε πολλά πράγματα μέσα στα οποία είπαμε έτσι θα το γράφαμε κι εμείς. Και εκεί είναι η επιτυχία μιας ανακοίνωσης γραμμένης με άριστα ελληνικά, γραμμένη με πολύ στρωτό τρόπο από άνθρωπο, όχι ότι παίζει ρόλο αν έχει πτυχία πανεπιστημίου αυτός που τη γράφει, μπορεί να είναι του δημοτικού και να ξεχυλίζει από πάθος για την ομάδα και να γράφει τις αλήθειες και ας τις γράφει και ανορθόγραφα. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο ζήτημα. Απλά καμαρώνουμε όταν βλέπουμε ότι μέσα στους συνδέσμους υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν με το γραπτό τους λόγο να αγγίξουν κάθε ψυχή. Να στυλιτεύσουν, να κριτικάρουν, να προειδοποιήσουν, να ενώσουν, να συσπυρώσουν. Όλα αυτά με γραπτό λόγο. Διότι στην πράξη τα κατορθώματα των παιδιών στην Κερκίδα δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κάνει ο λαός του ΠΑΟΚ και ποιος είμαι εγώ στο τέλος που θα μπορέσω να μιλήσω και να πω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, όταν έχει μιλήσει όλος ο πλανήτης για τον κόσμο. Οι ανακοινώσεις που βγαίνουν στη δύσκολη είναι σαν τις εκπομπές μας. Καλύτερες πέρσι. Πανηγύρι, φιέστες, σάιτ, τα πρωταθλήματα. Στα ύψη ο ενθουσιασμός, στα ύψη το κέφι. Χαιρόσου να έρχεσαι για να κάνεις εκπομπές. Με τον κόσμο τρισευτυχισμένο, πανευτυχή, γεμάτο χαρά. Δεν θα πω γεμάτο περηφάνεια, γιατί γεμάτος περηφάνεια είναι έτσι κι αλλιώς και όλο το διάστημα. Αλλά να βλέπει ότι μετά από μία μακρά περίοδο προσμονής, αναμονής, ταλαιπωρίας, αδικίας, κλεψιάς το 18 έφτασε στον προορισμό, ναι, κατάκοπος μεν, αλλά έμπλεος χαράς, γεμάτος με το αίσθημα της δικαίωσης, γεμάτος στο κάθε του κύτταρο με δικαίωση για την αγάπη στα τέσσερα γράμματα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο σκοπός δεν είναι ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο και κανένας μας δεν επέλεξε το ένα ή το άλλο. Δηλαδή γίνομαι για τον τίτλο ή γίνομαι για το κύπελο ή γίνομαι για το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Όμως όταν έρχεται στο τελείωμα μιας κουραστικής πορείας και η επιβράβευση και όταν για αρκετά χρόνια ο κόσμος στερήθηκε αυτή την επιβράβευση, στερήθηκε η ομάδα αυτά που δικαιούταν παίζοντας δεκάδες τελικούς μέσα στο σπίτι των άλλων, παίζοντας απέναντι σε συστήματα, σε παράγκες, σε διαιτητές, όταν βγήκε πιο δυνατή η ομάδα, πιο δυνατός ο κόσμος μέσα από μια σωρία αδικιών, τότε στο τέλος στάθηκε, ήπιε το νέκταρ της νίκης
των τίτλων και είπε ναι, δεν ήμουν γι' αυτό, αλλά τι όμορφο που είναι να το ζω και αυτό. Τα δυο double, τα τρία κύπελα και να κάνει όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα για το νέο γήπεδο, για το Σεντόνι, για τους ομίλους και όλα αυτά. Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Θέλω να διαβάσω την ανακοίνωση. Λέει λοιπόν ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4. Περιμέναμε το τέλος αυτής της περίεργης και ιδιαίτερης από όλες τις απόψεις χρονιάς, ώστε να τοποθετηθούμε συνολικά για όλα τα ζητήματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ρόλος μας ως σύνδεσμος είναι να στεκόμαστε πάντοτε δίπλα στην ιδέα του ΠΑΟΚ και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε και χαιρόμαστε τις επιτυχίες, μεν προβαίνουμε σε κριτική, ενίοτε σκληρή και αυστηρή στις αποτυχίες και στα λάθη δε. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος οποιουδήποτε τοποθετεί τον εαυτό του στην ασπρόμαυρη οικογένεια με οποιονδήποτε τρόπο. Η κριτική επιβάλλεται να γίνεται όχι γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε κάποιο εσωτερικό αίσθημα δικαίωσης, τύπου τα λέγαμε εμείς, αλλά γιατί, για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο ΠΑΟΚ, τα λάθη πρέπει να εντοπίζονται και να διορθώνονται, καθώς και να δημιουργείται ο μηχανισμός αποφυγής νέων λαθών στο μέλλον. Η απάντηση ερεγούμενος που σας χρειάζεται σε οποιαδήποτε κριτική δεν βοηθάει ούτε στο ελάχιστο το σύλλογο, όπως επίσης το γεγονός ότι η ιδιοκτησία Σαββίδη ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων κατέκτησε 4 τίτλους, 5 με το κλεμμένο, και απαλλάχθηκε από τα χρέη δεν σημαίνει ότι όλα έγιναν σωστά. Το ότι η ομάδα τερμάτισε δεύτερη και δεν κατέκτησε το κύπελο δεν αποτελούν από μόνα τους αποτυχία, καθώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Δεν γίναμε ΠΑΟΚ γι' αυτό, λέει στην ανακοίνωσή της η Θύρα 4. Και συνεχίζω. Απαιτούμε όμως από οποιονδήποτε υπηρετεί το σύλλογο, από οποιαδήποτε έμιστη θέση, από τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους φροντιστές, τους ιατρούς, έως και κάθε λογής υπάλληλους και τη διοίκηση, να σέβεται και να τιμά τα χρώματα και το σήμα, θα λέγαμε, και τον διόλου ευκαταφρόνητο μισθό που παίρνει στις δύσκολες αυτές συνθήκες, αλλά δεν είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες. Ειδικά τη φετινή χρονιά, που ξεκίνησε αμέσως μετά την ονειρική περισσινή, το ελληνικό δημόσιο φαντάζει καλολαδωμένο εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας και ακατάπαυσης δραστηριότητας μπροστά στη λειτουργία της ομάδας και της ΠΑΕ. Η φετινή ομάδα σε μεγάλο βαθμό αποτελούνταν από τους ίδιους ανθρώπους που μας χάρισαν τα τελευταία χρόνια ασύλληπτες χαρές χωρίς το βασικό της αρχιτέκτονα. Η εικόνα της όμως απήχε χιλιόμετρα από την προηγούμενη. Αυτό που είδαμε εν τέλει ήταν μια παντελής έλλειψη επαγγελματισμού, ένα ξενέρωμα, άβιασμα, θαρρής και η ομάδα κατέκτησε 20 και όχι 5 τίτλους. Και μεγάλη αδιαφορία, την οποία εκλαμβάνουμε ως ασέβεια. Όλα αυτά συνιστούν αποτυχία και χρεώνονται σε όλους όσοι σχετίζονται με το αγωνιστικό τμήμα. Όπως αποδείχθηκε, η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του συλλόγου, την οποία και από εδώ με απόλυτη ειλικρίνεια ξαναευχαριστούμε, έκλεισε τον κύκλο της. Ο ΠΑΟΚ ήταν, είναι και θα είναι πάνω από πρόσωπα και ενημερώνουμε τους πάντες. Όπως αθλητές που σχολιάζουν στη μάστιγα της εποχής, τα social media, ότι ο ΠΑΟΚ θα υπάρχει και χωρίς τον Μπασχαλάκη και χωρίς τον Βιερίνια, όπως συνέχισε να υπάρχει μετά από τόσες και τόσες φυγές, τρυπήματα, περήφανες πωλήσεις και πουλήματα. Η νέα χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένουμε από τους αρμόδιους ξεκάθαρο πλάνο για το αγωνιστικό. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε όσους απαρτίζουν το αγωνιστικό τμήμα, όποιοι και αν είναι αυτοί, χωρίς προσωπολατρίες και χωρίς αφορισμούς. Να θυμίσουμε ενδεικτικά πως λίγα χρόνια πριν, λόγω της πίεσης του κόσμου, ο Αθανασιάδης έκανε κλειστό τετραετές συμβόλαιο και όλοι γνωρίζουμε πως κατέληξε. Ο νέος τεχνικός διευθυντής είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να αποφασίσει ποιοι θα συνεχίσουν με την ομάδα και με ποιους όρους. Και όχι ο εκάστοτε ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, μάνατζερ, σχολιαστής, ακροατής ή και όλα τα ανωτέρω μαζί. Όπως αναμένουμε το ξεκάθαρο πλάνο για το αγωνιστικό, έτσι αναμένουμε το αντίστοιχο πλάνο και οργανόγραμμα από τη διοίκηση.
Απαιτούμε τη θωράκιση της ομάδας με στελέχη που θα υπερασπίζονται τις ιδέες του ΠΑΟΚ και δεν θα επιλέγονται με αποκλειστικό κριτήριο όταν είναι φίλοι, κουμπάροι και γνωστοί των ήδη υπαρχόντων. Παρά τα τόσα λάθη, αυλεψίες και αστοχίες της φετινής χρονιάς σε διοικητικό, αγωνιστικό, επικοινωνιακό, οικονομικό και νομικό επίπεδο, παρατηρούμε με έκπληξη ότι κανείς δεν είχε τη στοιχειώδη ευθυξία και αξιοπρέπεια να παραιτηθεί, όπως επίσης δεν υπήρξε ούτε ο αντίστοιχος προληπτικός έλεγχος, ούτε η ανάλογη απόδοση ευθυνών. Στο πρόσφατο φιάσκο με τα δελτία που έφερε στη μνήμη μας τον Άρη του Γράντα και τον ΠΑΟΚ του Γούμενου, η ΠΑΕ θεώρησε ότι η παρέτηση του γιατρού και του Σαραϊδάρη θα κατευνάσει τα πνεύματα και θα κάνει την ξεφτύλα να ξεχαστεί. Για εμάς το θέμα δεν έληξε και ζητάμε την παρέτηση όλων των εμπλεκομένων και φυσικά του Γενικού Αρχηγού, σαν ελάχιστο δείγμα συγγνώμης προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Υποσχόμαστε ότι σε αντίστοιχη αυλεψία που θα δώσει δικαίωμα σε σωματεία κλεφτών να βγουν επικοινωνιακά πάνω από τον ΠΑΟΚ, όλα τα στελέχη θα γνωρίσουν την οργή μας. Θεωρούμε φυσικά δεδομένο ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί, καθώς είναι αυτονόητο ότι δεν θα υπάρξει παραμική αστοχία και αυλεψία στο μέλλον. Με την έλευση ισχυρού μελαγματόχου, είναι γεγονός πως ο ΠΑΟΚ άλλαξε σελίδα, προόδευσε και θέλουμε να συνεχίσει να προοδεύει. Ισχυρό μεγαλομέτωχο λοιπόν έχουμε. Αυτό που δυστυχώς εξακολουθούμε να μην έχουμε είναι πρόεδρο που θα χαράσει στρατηγική, θα συντονίζει, θα εποπτεύει και θα αξιολογεί καθημερινά και διαζώσει όλα τα στελέχη του συλλόγου. Διοίκηση αποκλειστικά μέσω Skype και Instagram, ακόμα και την εποχή της τηλεργασίας, δεν γίνεται. Δεν αρκεί μόνο η χρηματοδότηση, γιατί χωρίς έλεγχο τα λεφτά πέφτουν σε ένα τρύπιο βαρέλι. Οι ευθύνες για την κατάλληλη επιλογή στελεχών, για τον έλεγχο αυτών, καθώς και για την απόδοση των ευθυνών, ανήκουν σε αυτούς που βάζουν τα λεφτά τους, στο σύλλογο, δηλαδή στην οικογένεια Σαββίδη. Όπως πιστώνονται τα θετικά, έτσι χρεώνονται και τα αρνητικά. Και μέσα σε όλα αυτά είναι σε πλήρη λειτουργία ένας ιδιότυπος και ιδιαίτερα πεινασμένος περίγυρος που έχει σχηματιστεί γύρω από τα λεφτά του μεγαλομετόχου. Καταλαβαίνουμε πως η καιρή είναι δύσκολη οικονομικά για όλους, αλλά ποτέ δεν έβλεψε και λίγη αξιοπρέπεια. Κλίκες, μανατζαρέοι, παντός τύπου δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι μέσα εισαγωγικά, που πότε σφάζονται για μια μπριζόλα και πότε συμμαχούν για την κοινή κονόμα, αποτυχημένοι πολιτικάντιδες και wannabe πολιτικοί, μακροχρόνια άνεργοι, αποτυχημένοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες και θρασίτατοι αρπακολατζίδες, όλοι αγωνίζονται ανάξια και όχι επάξια, με πρόσχημα τον ΠΑΟΚ για μια θέση στο payroll. Μην ξεχνάτε ότι η πόλη μας είναι μικρή. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και η θύρα 4 γνωρίζει καλά το ρόλο και το παρελθόν του καθενός. Η ευθύνη για αυτό το θίασο παραμένει ευθύνη του μεγαλομετόχου. Για τον απλούστατο λόγο ότι στα χρόνια που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει ήδη καταλάβει ποιοι μπορούν να προσφέρουν στο σύλλογο και ποιοι δεν αγαπούν το ασπρόμαυρο παρά μόνο το χρώμα του χρήματος. Ως θύρα 4 έχουμε εκφράσει πολλές φορές τη θέση μας για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν θα επεκταθούμε αναλυτικά στην παρούσα ανακοίνωση, αλλά θα αφιερώσουμε στο θέμα το χρόνο και την έκταση που του αρμόζει. Απαιτούμε όμως, και αυτό το λέμε και τώρα, από όλους τους εμπλεκομένους στο θέμα του γηπέδου, την απόλυτη σοβαρότητα και επιθυνότητα. Στο θέμα αυτό δεν θα συγχωρήσουμε ούτε ορθογραφικό λάθος. Ο έλεγχος από το σύνδεσμο που είναι θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι, θα είναι ενδελεχής και συνεχής. Κοιτώντας τη νέα χρονιά, ο δρόμος της επιτυχίας περνάει μέσα από τους διακριτούς ρόλους που πρέπει να υπάρχουν για να πετύχει μια ποδοσφαιρική ομάδα, εταιρεία. Η θέση του οπαδού είναι στο πέταλο, εντός και εκτός. Η θέση του μεγαλομετόχου στη σουίτα, του προέδρου στα γραφεία, του τεχνικού διευθυντή στο γραφείο του, του προπονητή στα αποδυτήρια και των αθλητών στο χορτάρι. Ας είναι η χρονιά που έρχεται η πρώτη φορά που δεν υπάρχει παρεμβατικότητα εκεί που δεν πρέπει και οι ρόλοι θα τηρηθούν. Ας είναι η χρονιά που έρχεται η αρχή ενός νέου κύκλου, ακόμα μεγαλύτερων επιτυχιών για το σύλλογο. Από τη φτώχεια ως τα πλούτη. Από τις ήττες στις νίκες. Από τους τίτλους ως τους αποκλεισμούς. Από το συντριβάνι ως την τούμπα που χτίσαν με τα χέρια τους, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα αυτοί που παραμένουν πιστά και ανιδιωτηλώς δίπλα στην ιδέα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Με αυτούς και ως αυτοί πορευόμαστε. Μετά τιμής, Σούφου ΠΑΟΚ, θύρα 4. Αυτά. Μακροσκελής, αλλά νομίζω ότι τα κάλυψε όλα. Όλα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι και ούτε θέλω.
Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να πούμε αυτά που θέλουμε. Όπως κάθε μέρα, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Είδατε αυτό που σας έλεγα χθες. Ο Παπ Αρένα. Πουθενά Άγια Σοφιά, έτσι. Ο Παπ Αρένα. Τώρα θα λέω ο Παπ Αρένα Άγια Σοφιά. Άστο. Άστο. Απλά έτσι για να βλέπουμε τι γίνεται. Τι γίνεται. Και πάλι με ο Παπ Νταραβέρη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο Μαδάρα κάνουμε στο βόλεϊ. Συνεχόμενες οι μεταγραφές. Και γίνεται και σωστή δουλειά στο μπάσκετ. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, ούτε το Χατζόπουλο, ούτε τον Τριλιράκη, αλλά νιώθω ότι μπήκαν δύο άνθρωποι που και τις δουλειές τους έχουν και η οικονομική επιφάνεια έχουν και θα προσπαθήσουν να τρέξουν το σύλλογο όπως πρέπει για να μην έχουμε ίδιες περιπέτειες με τις περσινές. Πολύ σημαντικό που μένει ο αρχηγός, η κολόνα, ο Μαργαρίτης και ο ξένος που ήρθε, ο Γκρίφιν. Περιμένουμε να γίνει μια αξιόμαχη ομάδα. Είναι καλό που είναι, που θα είναι τριμελές στο συμβούλιο, άρα λίγοι άνθρωποι που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το κάνουν. Ξεκινούν με το μειονέκτημα ότι δεν μπορούν να έχουν κόσμο στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί με τα διαρκείας και με ποιο τρόπο, αλλά θα είμαστε δίπλα εμείς σαν εκπομπή και στο handball και στο volley και στο μπάσκετ, όπου θελήσουν και όπου χρειαστούν, και πάντα με ανιδιοτέλεια να προμοτάρουμε, να επικοινωνήσουμε ό,τι θέλουν. Τους το έχουμε πει και κατηδίαν, το ξέρουν, το γνωρίζουν και είμαστε εδώ. Πάντοτε, πάντοτε. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Θυμίζω ότι το Regency Casino Θεσσαλονίκη άνοιξε και πάλι τις πύλες του με υπαίθριους χώρους και για τους καπνιστές. Για εσάς που θέλετε να βρεθείτε εδώ στην πόλη μας και να διασκεδάσετε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα το νέο ωράριο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε, πάμε σε εσάς να μιλήσετε. 23-10-287-888. Ναι, γεια σας. Τιογαδό, ρε, μου. Σε φταί, σε φταί σήμερα. Ζαν Ζακ, σε φταί. Αδειάζεις τους υπόλοιπους τρεις και με έναν ελιγμό σαν έλουρος. Τι γίνεται. Σταμάτα την Κορία. Ωραία η ανακοίνωση των ποδιών από τη θύρα 4. Μπράβο τους. Γι' αυτό και τη διάβασα πάλι αυτολεξή και ακριβώς. Δεν ήθελα να επιλέξω κάποια κομμάτια για να ακουστούν τα πάντα μέσα. Παλικάρια μου, εγώ από εσάς και πολλοί κόσμος από τη νέα σεζόν και όταν θα μπούμε στο γήπεδο θέλει λίγη προσοχή. Μας έχουν ταράξει τα προστήματα. Φτερνίζεσαι από τη θύρα 4. Πρόσθετα. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Αποδείχθηκε. Λίγη προσοχή. Ναι. Αποδείχθηκε λίγη και προσοχή, πρόσφατα. Αποδείχθηκε και πρόσφατα που εδώ έξω από το γήπεδο την γενέθλια μέρα μαζεύτηκαν 50 άνθρωποι έτσι συμβολικά. Χωρίς να υπάρχει κάποιο κάλεσμα επίσημο. Και κάτω ελάτε στην φιέστα 6-7.000 με γιγαντοοθόνες και τα λοιπά. Έτσι. Δηλαδή που είναι κακούργημα αυτή την εποχή. Έτσι. Μην το ψάχνεις. Εντάξει. Οφείλουμε να πούμε βέβαια, Γιώργο άλλη μου. Άλλη χώρα είμαστε εμείς, άλλη χώρα είναι κάποιος. Καλά, καλά. Οφείλουμε να πούμε αυτό, ότι σε δύο περιπτώσεις, και με τον Γαύρο και με τη Χάρτινη, και στην Κλοπή, με τον γκολ του Βαρέλα και τον Κομίνη, αλλά και στο θέατρο του ηθοποιού, να πούμε, που έπεσε, που τον χτύπησε το ανοιχτό χαρτί και έκανε σαν να τον χτύπησε κεραυνός, ο κόσμος πραγματικά ήταν συγκλονιστικός. Ακριβώς. Δάγκωσε τα χέρια του, έφαγε το μέσα του για να μην, έτσι, όπως και επίσης και φέτος που του ανακοινώνει στην αρχή του αγώνα με το Βόλο, ανακοινώνουν οι κατάπτυστοι, ανακοινώνουν υποβιβασμό, ήθελαν τον κόσμο να μπουκάρει μέσα, Γιώργο μου. Εάν γινόταν αυτό στο Καραϊσκάκι, την ακύρωση του γκολ του Βαρέλα και έβαζε γκολ ο Φορτούνης. Και ο διαιτητής στην αρχή το κατακύρωνε και μετά το ακύρωνε, τι θα γινόταν. Περίμενε. Ωραία το ξεκίνησες και τέλεια το πας, αλλά και να είχε 33 χρόνια γεμάτα αδικίες, γεμάτα σφαγές,
χωρίς πρωτάθλημα ο συγκεκριμένος σύλλογος. Έτσι, αυτό, και το βάζω και αυτό στην εξίσωση, γιατί αλλιώς είναι να έχεις πάρει καμιά σαρανταριά, έτσι. Εάν το βάζεις 33 χρόνια να μην είχε πάρει τίτλο, θα ήταν σαν και εμάς και πάρει δύο κύριοι. Ναι. Αλλά αυτοί θα μπαίνανε και μέσα και... Σωστό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο για το... ο Παπαρένα, ναι, που θα είναι το νέο γήπεδο, Ισά, έχουν πάρει ένα πακέτο για 4 με 5 χρόνια. Ναι. Είναι χορηγός. Εντάξει. Ναι, ναι. Το κάνουν, απλά... το κάνουν αυτό για τα... για ναι, τα χρήματα. Το ξέρω, απλά ακούγαμε Αγία Σοφιά και Αγία Σοφιά και Αγία Σοφιά και τώρα βλέπω. Ναι, τι θα είναι. Δηλαδή, πάει στο πλάι. Αν θέλει να κάνει, φίλε, την ωραία την κίνηση, δεν είναι ο Παπαρένα, ο Παπαρένα Αγία Σοφιά. Τι είναι, α πούμε, λένε η Γλύκα Τζαρβελέρ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, για αν ξέρει κανένα φιλάρατο, οι υπόλοιποι οι οποίοι θα πάρουν τηλέφωνο, κάποιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν ανήκει τώρα σε αυτήν την ομάδα, θέλει το πακέτο του 300 χιλιάρικα cash. Τα θέλει όλα. Ναι. Ο εραστής θα τα δώσει στην εγκόμενά του, ναι ή όχι, για να τα πάρει το παλικάρι αυτό. Δεν γνωρίζω, δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Δεν αντιλαμβάνομαι. Είσαι σου πια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Έχει κρυάτα σήμερα? Έχει. Όχι, τα έδωσα χθες. Τα έδωσα. Κι άλλα αυτή τη βδομάδα. Μήπως θα έδωσες και σήμερα. Θα δώσουμε τη Δευτέρα, λοιπόν, η τελευταία εβδομάδα, την άλλη καλό εβδομάδα. Καλό τρίμερο, φιλαράκια μου. Να σε καλά, τρίμερο. Να σε καλά. Γεια σου Γιώργη μου. Γεια σου Γιώργη μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε εδώ. Οχ, πέσαμε. Πάμε εδώ, στον τρίτο. Ναι. Ναι. Μας ακούτε? Τον έριξε και αυτόν. Πάμε στον τέταρτο. Ναι! Α, παιδιά, εντάξει. 0 στα 3. Πάμε εδώ στον τέταρτο. Αυτός εδώ πέρα τώρα που θα βγει έχει ρίξει 3. Ναι! Ναι! Πού, φιλάρετε, τι καρατιά ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς χαστουκίζει ο Βέγκος τις αδερφές του στην ταινία. Λέγεται. Βατήρα για μακροβούτια. Βατήρα, δηλαδή 3. Να, πανήλθαν τώρα. Πάλι άλλοι 3. Τι, φιλάρατε, θέλω να μου την πεις αυτή την κίνηση. Φιλάμε για τάκλινγκ στην καροτίδα. Είναι, όχι, είναι καλοκαιρινή σεζόν στο Βατήρα. Οι Σαουράδε επανήλθαν, 4 τώρα, 5, ναι. Για πες φιλάρετε μου, σε ακούω με προσοχή. Δεν μ' αρέσει καθόλου, μα καθόλου, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, ναι, ο χρόνος που άλλαξε την ονομασία του κάτω το γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Σήμερα γίνεται αυτό που γίνεται εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί βιάστηκαν να αλλάξουν το όνομα και να το κάνουν όπως το κάνανε? Δεν ξέρω. Τουλάχιστον να σπαρένανε για Σοφιά για λίγο, ναι, καιρό ακόμα. Δεν χανότανε, δηλαδή, μια εβδομάδα μετά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εξ αρχής απορούσα πώς η επίσημη εκκλησία, έτσι, ο αρχιεπίσκοπος, ο πατριάρχης, επιτρέπουν σε μια ομάδα έναν χώρο που θα ακουστεί μπινελίκι, βρυσίδια, αυτά που είναι για συγκεκριμένο. Εγώ δεν λέω ότι είναι κατηχητικό, έτσι. Το γήπεδο είναι γήπεδο. Πώς επιτρέπουν σε μία ομάδα και μόνο να παίρνει και να χρησιμοποιεί χωρίς να το αλλάξει έστω? Θα μπορούσε να λέγεται γήπεδο προσφυγιάς, γήπεδο ξεριζωμού, μπορούσε να λέγεται κάπως αλλιώς. Αλλά Άγια Σοφιά, πώς μπορεί μία ομάδα, κατανοούμε την καταγωγή της και τη γνωρίζουμε και τη σεβόμαστε εμείς την καταγωγή της, ΑΕΚ. Αλλά δεν ξέρω πώς. Έτσι. Μια ομάδα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εμείς, δηλαδή, σαν ΠΑΟΚ δεν. Αγία Σοφιά δεν. Ξέρω εγώ, Πανιόνιος. Οι υπόλοιπες ομάδες προσφυγικές, τι γίνεται, ας πούμε, εκεί? Κατάλαβα. Λέω, αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούν όταν δώσαν το όνομα. Τώρα όμως, τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί, ρε παιδιά? Γιατί τόση μεγάλη, δηλαδή, ανάγκη να γίνει? Ας το πούμε ότι τρώμε μια ήττα σήμερα. Δηλαδή έπρεπε να φάμε χθες μια ακόμα, ειδικά με αυτό το όνομα. Γιατί? Εγώ αυτό ξέρω ότι ακόμα και στο τούρκικο όνομα, και όπως το βλέπω γραμμένο με μια λέξη, το Αγιά μέσα είναι πάντα Αγία. Και ασκεπάσανε σήμερα τις αγιογραφίες με λευκές κουρτίνες για να μην φαίνονται. Και μπορεί να ακούγεται πολύ ρομαντικό αυτό που θα πω, από το Θεό θα το βρει, φίλε, αυτό που έκανε. Ήβρις από την αρχαία Ελλάδα ακόμα σεβόσουν τον
χώρο λατρείας του άλλου. Υπάρχουν ιερά και όσια που δεν τα καταπατάς. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που έχουν σαν τόσο μεγάλη ανάγκη όλοι αυτοί που πάνε εκεί πέρα να προσευχηθούν δείχνουν το μέγεθος, τη λαμπρότητα, το εντυπωσιακό αυτό σε κατασκευή κτίριο. Ακριβώς. Πάλι στο δικό μας, το μέρος πας. Έτσι. Ακριβώς. Είναι σαν να τιμούν τον κατασκευαστή που το έκανε για έναν ειδικό σκοπό. Έτσι. Δεν το έκανε τυχαία και όλο αυτό πραγματικά έχει τόση δύναμη που αυτοί οι άνθρωποι υποκλίνονται έτσι μπροστά σε αυτό. Έτσι, και αυτό είναι το σημαντικότερο με την αλήθεια. Αλλά ξέρεις, όλη η φασαρία βρίσκεται στις εντυπώσεις. Όλη η φασαρία βρίσκεται επικοινωνιακά. Στην υποκλίνεια. Ακριβώς. Είναι στα πολύ κάτω του ο Ερντογάν, βρίσκει τρόπους τώρα, μάμε το καράβι στο Αιγαίο, μάμε την Αγία Σοφιά, έτσι, γιατί κατρακυλάει η οικονομία του, γιατί αμφισβητείται όσο ποτέ, γιατί κατρακυλούν τα ποσοστά της δημοφιλίας του κτλ. Είναι στα κάτω του και βρίσκει τρόπους. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει μη βρεθεί οποιοδήποτε τρελάκιας και πατήσει τον κουμπί για να φύγει μια βολή ή ένας πύραυλος ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και αυτό το σημείο είναι μια λεπτή ισορροπία που την έχουμε σήμερα. Θέλω πάση θυσία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του σήμερα. Να είμαστε έτοιμοι για όλα και να είμαστε και πραγματικά αποφασισμένοι, γιατί με τον κάθε τρελάκια δεν μπορούμε να παίζουμε. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε μου, γεια. Πάμε εδώ παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είσαστε σε αυτούς που πέσατε πριν, κύριε μου? Που φάγατε τη σκληρή. Όχι, μόλις είπες πάει ο ένας, πάει ο δύο, που παίρνω εγώ και βγαίνει ο φιλάρετος, με φάγε πιο γρήγορο, 5-6 σταθερό. Πάμε, σ' ακούω. Τι να πάμε ρε φίλε, μόνο που δεν τράκαρα με φορτηγό. Ρε. Σοβαρά. Έχω κάνει ένα τέσιο, τόσες μέρες δεν με ακούζει. Ο Γιώργος το ξέρει μόνο. Με τα πόδια. Τι, άσε, μπροστά στο φούρνο μου, ρε, μπροστά στο φούρνο μου, ρε, έχει σπασμένα πλακάκια και έριξε νερό, αυτός έχει, τραβάω μια βούτα, εκεί το πριν 3-4 μήνες έπεσε μια κοπέλα, μπήκε το κεφάλι της κάτω από τον προφυλακτήρα. Από την πινακίδα, πώς δεν την έκοψε στο λαιμό. Και πάλι το ίδιο πράγμα ήταν και εγώ έπαικανα το ίδιο πέσιμο, έβαλα τα χέρια μου, χέρια, πλευρά, γόνατα, άμα με δεις είμαι λες και τράκαρα με φορτηγό. Περαστικά. Και με αυτή τη ζέστη ρε φίλε, με συγχωρείς, όσους με ακούνε να με συγχωρείς με το σλιπάκι μέσα στο σπίτι, με σπαθόλαδα και με πετατίνι. Σώπα ρε φίλε, ευτυχώς δεν έσπασες τίποτα. Ευτυχώς δεν έσπασες. Θεός με βοήθησε, τα μούτρα μου, τα μούτρα, καμιά λεκάνη. Τα πλευρά με πονάνε, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό, τίποτε. Δεν πήγα σε γιατρό, πουθενά δεν πήγα. Από το χτύπημα πρέπει να είναι και λίγο βαρύ. Να πας στο γιατρό, να σε δει. Όχι, δεν πονάω τώρα, δεν πονάω πολύ. Εντάξει, κάθε μέρα και καλύτερα είμαι. Γι' αυτό και σήμερα μπόρεσα και λέω άντε να πάω σήμερα τουλάχιστον μεσολαβή. Περαστικά, αγόρι μου, δεν ήξερα ακόμη τίποτα. Ακόμη μια εβδομάδα θα το... πού να το ξέρεις. Περαστικά, τι ήθελα να πω. Να πεις ό,τι θες. Η Αγία του Θεού Σοφία, εύχομαι σήμερα και με την πίστη που έχει όλος ο χριστιανισμός, να το τιμωρήσει αυτό, να τον ταραχοποιώ, ναι, τον μη νομοταγή άνθρωπο, άνθρωπος συσσαγωγικά θα τον αποκαλέσω άνθρωπο. Δεν αξίζει, ναι, να τον πιστεί άνθρωπο αυτόν. Ναι. Αυτό που πάει να κάνει σήμερα. Μην τυχόν φοβάμαι κοστί μου συνδυαστεί και με το Αιγαίο, με τα αυτά που έβγαλε εκεί μέσα στη θάλασσα και γίνει σήμερα, ναι, το έλα να δει. Γιατί κάτι 24 του μηνός γίνανε πολλά, τα σήμερα. Περιμένουμε. Τα σήμερα γίνανε πάρα πολλά. Είναι σήμερα είναι πολύ επικίνδυνη ημέρα. Κρίσιμη ημέρα. Η γυναίκα μου από το πρωί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται όλοι στις εκκλησίες. Να το ξέρεις, όλοι οι πιστοί, εκτός τους εργαζόμενους, είναι μέσα στις εκκλησίες. Να το ξέρετε αυτό, όλοι. Ναι. Να το ξέρετε και όλοι ανάψουμε από ένα κερί. Πένθυμα οι καμπάνες. Δεν θέλω να φοβηθεί ο κόσμος. Τι να φοβηθεί. Έλληνες είμαστε. Αυτή είναι 7 αξιωματικοί και ένας Έλληνας αξιωματικός. 7 προς 1 πάνε, να το ξέρετε αυτό. Τέτοια γενναία ψυχή έχει ο Έλληνας. Φυσικά. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Και στις 24 ώρες καταλαμβάνουμε την Κωνσταντινούπολη άμα θέλουμε. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε πρώτη την αρχή εμείς. Γι' αυτό και λαϊδάει ο μάγκας αυτός.
Τίποτα άλλο. Πολύ αργούνε ρε στο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Τι κάνουνε ρε. Πώς πέρασες από την Κωνσταντινούπολη. Ο πόνος πόνος, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλος πόνος. Μου έρχονται και μηνύματα. Θέλω να ακούσω. Θα μείνει οριστικά, μάλλον θα μείνει ο προπονητής αυτός. Από ό,τι πάει. Ακόμα και αυτό δεν είναι οριστικό. Το ξέρω, χθες άκουσα δηλαδή, στο TV χθες... το Βέννη. Και με τον Βασιλόπουλο που μιλήσαμε χθες και με τον Γιώργο, δεν ξέρω αν το είπα, αλλά χθες μιλήσαμε με τον Βασιλόπουλο. Εγώ 3,5 ώρα τα ακούω, 3,5 είπε, ώρα λοιπόν, στο TV κατώ. Ο Βασιλόπουλος, ότι ακόμα και αυτό οριστικό δεν είναι. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Μετά το πρώτο προκριματικό, μετά αναλόγως το αποτέλεσμα και να δούμε και θα κάνουμε που λένε. Ούτε αυτό το ξέρω. Αναλόγως το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ θα πω πάλι το εμείς μαζί για μια ζωή και όποιον δεν τον αρέσει, ας μην γυρνάει εκείνη την ώρα το ραδιόφωνο του. Ξέρεις για ποιον το λέω, φιλαράκι μου. Βυράζει. Εμείς μαζί δεν τους ιδιάζουμε τον προπονητή. Ο προπονητής έρχεται και φεύγει. Φυσικά, Παυλάρα, φίλε. Φυσικά. Φίλε Παυλάρα μου. Αυτά... Τ' αγαπώ τόσο πολύ, Παυλάρα, αλλά αυτό που είπες με πείραξε. Το εμείς μαζί δεν τους ιδιάζω με τον προπονητή. Εννοείται, ρε. Ο προπονητής πάει και έρχεται. Εννοείται. Αλλά αυτό. Το εμείς μαζί θα είμαστε για μια ζωή, όσο ζω εγώ. Εννοείται. Θα το λέω. Δεν αλλάζει αυτό. Εμείς μαζί για μια ζωή, πιζίν πάω. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε. Καλό σου κου. Πιστεύω να είμαι γερός μέχρι που να φύγει. Άσε, βρε, δεν έπαθες τίποτα, βρε. Δεν έπαθες τίποτα. Αφού δεν έσπασες τίποτα, πάλι καλά. Κοίταξε. Όχι, φίλε, άμα με δεις, θα με πεις και το τηλέφωνο που με πεις πολύ είναι. Χάλια. Όταν σου λέω, χάλια. Περαστικά, αγόρι μου, περαστικά. Περαστικά, αδερφέ μου, δεν μασάς τίποτα, είσαι δυνατός. Δεν μασάς. Φιλιά. Πάω και ξέρω ψωμί, βρε. Γεια σου, Παυλάρα μου. Γεια σου, Παυλάρα μου, γεια. Πάμε εδώ. Εδώ έπεσε, πάμε εδώ. Ναι. Μήπως γνωρίζετε ναι. Τι ήταν η ανακοίνωση της ΥΦΗ ΠΑΟΚ θύρα 4. Και ήταν αυτό που νομίζω ήθελε να πει ο κάθε ΠΑΟΚτής πάνω στη γη. Ήταν αυτό που νιώθουμε όλοι μας. Ευθεία βολή προς όλους για ό,τι έχει γίνει για όλη τη χρονιά. Ανάλογα, ο καθένας έχει... με την ευθύνη του, με το μερίδιο και την ευθύνη και όλα γιατί για μας Κωστή όπως οι περισσότεροι έτσι δεν είναι ούτε τα κόμματα ούτε τίποτα άλλο πάνω στον ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα με όλα τη σημασία των λέξεων ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Φυσικά. Και όσοι νομίζουν ότι η πολιτική με τον αθλητισμό δεν εμπλέκεται ακόμα και αλλά, εντάξει. Εντάξει, αυτός που το είπε αυτό ήταν μακριά ανοιχτωμένος, Μάνολη. Αυτός που το πρώτο είπε ήταν μακριά ανοιχτωμένος. Ειδικά φέτος βλέπετε, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε, όχι απλά εμπλέκεται. Ένα πράγμα είναι. Και έχουν την καθαριστικό ρόλο. Ένα. Δείτε φέτος. Τι κάνει ο Playmobilάκης. Γιατί όμως αλέντησε ασέλγη από αυτούς να σου λατσάρει και να κάνει να αλλάζει νόμους από το πρωί στο βράδυ για μόνο για αυτό να τώρα δεν θα υπήρχε. Ακριβώς. Εντάξει, μπράβο στη θύρα 4, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, τα έχουν πει όλα μέσα. Είναι σαν όλες οι σκέψεις που κάναμε από την αρχή της χρονιάς που λέγαμε θα μιλήσουμε στο τέλος ή θα πούμε κάποιες κουβέντες, είναι όλα μαζί εκεί μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ελπίζουμε τουλάχιστον να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνονται οι μεταγραφές και ο σχεδιασμός όπως γράφουνε. Να βοηθήσουμε και τον μπάσκετ γιατί και εκεί κάνουν μια πολύ μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια. Όπως και στο βόλεϊ κάνουν προσπάθειες πριν από 4 χρόνια. Θυμάσαι που ερχόντουσαν παίχτες ναι. Και έκαναν τέτοιες μεταγραφές μεγάλες και θα έρθουν και ακόμα και μεγάλες. Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω και κάτι ακόμα, Κωστή. Να πεις. Καταρχάς, περαστικά Παυλάρα. Ξέρουμε ότι είσαι δυνατός, μην φοβάσαι. Δεν πειράζει, καθόλου θα το περάσεις. Όσο για την Αγία Σοφιά, εδώ είμαστε. Αυτό θα τον πνίξει μια μέρα. Ελπίζω σήμερα να μην γίνει τίποτα, εντάξει, να μην δούμε διάφορα. Είναι μια ντροπή, τι να πω, δεν έχω κάτι άλλο. Ειλικρινά αυτό με την Αγία Σοφιά με πειράζει πάρα πολύ, όπως τον περισσότερο κόσμο, έτσι. Όλους μας. Όποιος είναι Έλληνας, όποιος είναι Έλληνας, απλά βλέπουμε για μία ακόμα φορά ότι η πολιτική μας είναι πολύ λίγη, είναι πάρα πολύ παθητική. Μα και, δεν έχεις έτσι, πολιτικούς. Και εδώ, δεν έχεις πολιτικούς εσύ. Και εδώ και οι προηγούμενοι και αυτοί και όλοι τους δεν μπόρεσαν αυτό το πράγμα
να το σταματήσουν. Βλέπεις ότι είμαστε και μόνοι μας, δηλαδή δεν ξέρω η εξωτερική πολιτική μας. Μόνο ο Γάλλος πάλι. Μόνο ο Γάλλος. Τέλος πάντων. Μόνο ο Γάλλος, να σου πω κάτι Κωστή. Όταν δεν προσπαθεί να κάνεις μόνο σου κάτι, μην περιμένεις να για τον άλλον τη βοήθεια. Και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι. Δηλαδή, ποια είναι η αντίσταση, τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα και τα τέτοια. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο. Να μας σώσει κάτι, η κυρία Μέρκελ σε πάλι. Λίγο, σε λίγο θα ζητάει κάποιος άλλος. Οι γείτονες νομίζεις ότι όλοι εδώ πέρα στα Βαλκάνια θα χάσουν έτσι. Μόλις θα δουν ότι κάθονται στο τραπέζι για το Αιγαίο, θα ζητήσουν κάτι άλλο. Σε κανένα τραπέζι. Μεγάλη, ναι. Εντάξει, άλλοι ονειρεύονται την Βόρεια Ήπειρο, και τα λοιπά. Εντάξει. Έγινε Τσουχνίδα. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Παιδιά, εντάξει, πολιτική εκπομπή δεν είναι και το ξέρετε. Απλά δεν μπορούμε σήμερα να μην κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που γίνεται σήμερα. Και είναι θρησκευτικό, είναι εθνικό, είναι ελληνικό, είναι... Πάμε. Γεια σας. Ναι. Τον Προγιούτρο, αδέρφια μου. Τον Προγιούτρο. Καλώς τον Αποστόλη. Τον Προγιούτρο. Καλώς τον Κόραν. Καλώς τον. Αδερφέ μου. Είμαι πολύ λυπημένος, στενοχωρεμένος για αυτό το πράγμα που θα αναφέρω. Αλλά πρέπει να το αναφέρω διότι όπως έχουμε πει, η κριτική που ασκούμε είναι καλοπροαίρετη και για το φυσικά καλό του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά. Αδέρφια μου, καταρχήν γνωρίζετε όλοι, φαντάζομαι, και έχετε πληροφορηθεί ότι η παιδική ομάδα του ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και πάει για το Πανελλήνιο. Και μπράβο στα παιδιά μας. Καμαρώνουμε. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Τώρα το λυπηρό της ιστορίας ποιο είναι. Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι είναι το πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης και θα πάμε τώρα για το Πανελλήνιο. Είναι σαν σε, όπως τροποντινά, σε ομίλους χωρισμένο γεωγραφικά το όλο θέμα. Οπότε ακριβώς κατέκτησε εδώ. Είναι οι ομάδες που παίζουν εδώ και θα πάμε κατέκτησε, τώρα. Κατέκτησε εδώ με τρεις νίκες. Ναι. Περίτρανα, τα παιδιά δώσαν όλη τους την ψυχή. Γίνεται και εξαιρετική όλη δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Με αντίξωες συνθήκες. Με αντίξωες, με γονείς, δίπλα, με θυσίες, παιδιά, τρέχουμε νυχθημερών, όλα από την τσέπη μας. Όλα από την τσέπη μας, καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει. Όλα τα πάντα. Πες τα εδώ, πες, μίλα, μίλα, δεν έχουμε κανένα να καλύψουμε. Φυσικά πες δεν κρύβω, θα σας ακούω όλα. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Γι' αυτό και πήρα. Να πεις. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτο μάτς κάτω που θα κατέβουμε στην Αθήνα, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Προμηθέας Πατρών, ναι, είναι η Λάρισα, είναι η Ρόδος και είναι έξι ομάδες, είναι Final Six εκεί. Δηλαδή, έξι ομάδες σαν ένα τουρνουά, ένα Final Six τροποντινά. Είναι έξι ομάδες τουρνουά και παίζουν πέντε παιχνίδια, παιχνίδια μεταξύ τους. Ένα μάτς παίζουμε, έτσι. Παίζουν πέντε παιχνίδια. Είναι έξι ομάδες, παίζουν πέντε μάτς. Ένα μάτς με τον κάθε αντίπαλο. Ναι, ένα μάτς με τον κάθε αντίπαλο. Όποιος πάρει τους περισσότερους πόντους είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα, το λυπηρό της ιστορίας είναι αυτό που σας είπα, ότι όλα από την τσέπη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, διαστόματος Γιώργου Βαλαβανίδη, υπεύθυνου ΠΑΟΚ των Ακαδημιών, δεν υπάρχουν λεφτά για να κατεβεί η ομάδα στο Πανελλήνιο. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ζητήσουν τα έξοδα να τα καλύψουν πάλι οι γονείς. Παιδιά, είναι τόσο λυπηρό αυτό το πράγμα, ένας τόσο μεγάλος σύλλογος, ένα τόσο μεγάλο όνομα, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του Πανελληνίου για αυτά τα παιδιά και αυτούς τους γονείς, που οι γονείς δεν θα πάνε, διότι δεν μπορούν να παραβρίσκονται έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Και Αλλά και τόσες μέρες που θα μείνουν οι γονείς. Ναι, δηλαδή λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες μέσα σε μία μέρα όλοι. Δηλαδή θα είναι ένα τουρνουά. Είναι μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα που θα μείνει ο γονιός. Πού θα μείνει ο γονιός μια εβδομάδα σε ξενοδοχείο? Μα δεν θα πάει ο γονιός. Δυστυχώς κάποιοι ίσως πάνε, αλλά να το κάνεις τι, χωρίς να βλέπεις το παιχνίδι? Να περιμένεις μετά, τα παιδιά θα είναι στο ξενοδοχείο, θα είναι μόνα τους, θα είναι με την ομάδα. Ναι, καλά, αυτό τώρα, Αποστολή, αυτό τώρα γίνεται εξαιτίας πανδημίας και του κορονοϊού, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με την οικονομική ένδια. Όχι. Έτσι, να τα διαχωρίζουμε. Όχι, καμία σχέση, φυσικά. Ναι. Το λυπηρό είναι ότι δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα ο ΠΑΟΚ για να κατέβει η ομάδα, δηλαδή λεωφορεία, ξενοδοχεία, διατροφή των παιδιών. Δεν μιλάμε για τίποτα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Και πρέπει.
Επειδή μας μας ακούνε, 100% μας ακούνε. Να μας ακούνε. Και... Να μας ακούνε θέλω. Γιατί το έχουν κρυφό. Και το έχουν πει μόνο στα παιδιά. Εγώ όμως δεν μπορώ να το κρύψω. Αδέρφια μου. Δηλαδή είπα στα παιδιά ότι δεν θα κατεβούμε στην Αθήνα για να διεκδικήσουμε τον Πανελλήνιο τίτλο. Όχι, θα κατεβούμε, ναι, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να σας ζητήσουμε λεφτά να τα καλύψετε εσείς. Μάλιστα. Γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά. Για τα λεωφορεία. Προχθές, προχθές, και έχει ξαναγίνει αυτό με τον ΠΑΟΚ το 2001 που κατεβήκανε στο Πανελλήνιο, κατέβηκε το λεωφορείο, τους κατέβασε, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, και λέει αν δεν με πληρώσω εγώ αφήνω τα παιδιά και δεν τα γυρνάω πίσω. Είναι λυπηρότατα τα πράγματα αυτά, παιδιά, που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, δεν μιλάμε για οποιαδήποτε ομάδα τώρα. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν οι προπονητές του ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια αυτά να ζητάνε για να κάνουν ατομικές προπονήσεις στα παιδιά μας να ζητάνε 10 ευρώ την προπόνηση. Οι ίδιοι τους οι προπονητές που τους προπονούνε έχουν συμφωνία με τον ΠΑΟΚ να παίρνουν ώρες, ναι, στα γυμναστήρια. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, πώς το λέω. Το λες τώρα εσύ, δεν... Το ξέρω, ναι, εγώ, εντάξει, γιατί, okay, το, μα το ξέρω, ναι, εγώ γιατί το έκανα. Ναι. Το ξέρω εγώ γιατί το έκανα. Ναι. Γιατί σε αναγκάζουνε, γι' αυτό σας λέω εμείς οι γονείς όλα. Είναι λυπηρά αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δυστυχώς ήθελα, σκεφτόμουν πάρα πολύ να το πω. Τι, ή να μην το πω πριν πάνε στο Πανελλήνιο. Σοβαρά μιλάς. Αλλά γιατί, ρε παιδιά, δεν αντέχω αυτό πρέπει, το πράγμα. Ρε παιδιά, γιατί λέμε ότι έχουμε ανοιχτό το μικρόφωνο εδώ και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και κοιτάμε πάντα να είμαστε με τον κόσμο αληθινοί και ειλικρινείς. Για να λέμε μόνο ευχάριστα πράγματα. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Πονάει, πονάει η καρδιά μου. Πονάει η καρδιά μου να μην έχει ο ΠΑΟΚ μετά. Οκ, okay, θα πω κάτι που οποίο μπορεί και να πει κάποιος, ναι, αλλά. Λοιπόν, μετά την κατάκτηση λοιπόν του πρωταθλήματος εδώ, βγήκανε τα παιδιά, τα πήγανε στο ΠΟΕΜ και τα έξοδα τα κάνανε τρεις γονείς. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Τρεις γονείς κάνανε τα έξοδα στο ΠΟΕΜ. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν είναι ποτέ Αποστόλια, δυνατόν. Η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο μπορεί να κοστίζει να πάει η ομάδα κάτω να παίξει, δηλαδή. Πόσο μπορεί να κοστίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξοδεύονται τόσες. Ένα χιλιάρικο. Δηλαδή, 1000 ευρώ, λέω εγώ, που μπορεί να μην είναι τόσα. Μα όσο και. Δηλαδή, όταν έχουν δοθεί τόσα λεφτά, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ. Γιατί μιλάμε για τον μπάσκετ τώρα, μην το πάμε γενικότερα. Τόσο μεγάλο είναι το έξοδο, δηλαδή. Θα αφήσουμε την ομάδα, ας πούμε, στο έλος του Θεού, είναι δυνατόν. Και προσέξτε τώρα, αδέρφια, ξεκινάει σήμερα και το Final Four των εφήβων. Με πάω Κάρι. Χάνς και 10. Παίζουμε 6 ώρα με τη 10 σήμερα. Λοιπόν, επειδή, για Πανελλήνιο πάλι. Επειδή γνωρίζω ότι ακούνε άνθρωποι και του ερασιτέχνη και της ομάδας, γνωρίζω ότι μας ακούνε. Έτσι, και χαιρόμαστε, χαιρόμαστε και... που υπάρχει απευθείας αυτός ο διάβλος επικοινωνίας του κόσμου μέσω της εκπομπής. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα αυτό θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα. Αλλιώς θα είναι... Μα γι' αυτό και το λέω, ρε παιδιά, αλλιώς γιατί θα είναι πραγματικά θα να είναι μην, ένα στίγμα. Να μην μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ ένα χορηγό να κατεβάσει τα παιδιά κάτω. Για όνομα του Θεού. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Και να το κρύβουνε. Γιατί το κρύβετε, ρε παιδιά. Βγείτε και πείτε το. Ζητήστε χορηγία. Τι είναι, ελεημοσύνη, ο ΠΑΟΚ είσαι. Ναι, έχουμε αυτή την οικονομική ένδυα και πρέπει να κάνουμε κάτι για τα παιδιά. Μάλιστα. Πάλι οι γονείς, πόσο πια αυτοί οι γονείς να αντέξουμε. Πόσο. Ακριβώς. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε Αποστόλη και τα παιδιά μας μαζί, γιατί και τα παιδιά μας καταλαβαίνουν. Να είσαι βέβαιος ότι φτάνει εκεί που πρέπει αυτό που λες σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Έλα. Έλα. Όχι. Αποστόλη. Ναι. Έλα. Αποστόλη. Γκοράν. Ξαναπάρε. Γιατί έπεσες. Ξαναπάρε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Γεια σου, Στελάρα μου. Τι Γκόραν, ξαναπάρε, γιατί κάπου σε χάσαμε. Δεν ξέρω αν ήσουν σε τούνελ ή οπουδήποτε. Ξαναπάρε. Να το ολοκληρώσεις αυτό που είπες. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Πάμε. Καταρχήν, για την ανακοίνωση του σύνδεσμου Φλάβων της ΕΡΑΣ 4, εγκρίνουμε και παυξάνουμε, εννοείται. Και η διαφορά μας είναι αυτή με τους άλλους, ότι εμείς αναγνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα που για μας είναι αυτονότητα, για τους άλλους είναι σαν να μην υπάρχουν. Και η παραδοχή ενός προβλήματος, ενός λάθους για να βελτιώσουμε την εικόνα και το μεγαλείο του ΠΑΟΚ είναι η μισή λύση, το έχουμε ξαναπεί. Θα σταθώ σε μια τοποθέτηση που έκανε για μένα πολύ σημαντική, ότι δεν γίνεται
ειδικά με αυτή τη συγκυρία που έγινε τώρα, που έχει έρθει στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 μήνες, μπορεί και παραπάνω, ο Ιβάν Σαββίδης, αυτό το μεγαλείο του ΠΑΟΚ, αυτός ο τόσο τεράστιος σύλλογος, να διοικείται από απόσταση, Κώστα. Ναι. Δεν ξέρω σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα, αν θα βάλει ένα από τα δύο, είναι ένα θέμα. Αν θα βάλει ένα από τα δύο παιδιά του, ναι. Που είναι παιδιά του, που είναι, άμα του υπάρχει εμπιστοσύνη, θα είναι ο Νίκος, θα είναι ο Γιώργος, ένας από τους δύο πρέπει να μπει μπροστά, να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για να μην χρειάζεται το τελικό OK με φυσική παρουσία, αυτό λες. Είναι ένα θέμα αυτό. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Για μένα το πιο, για μένα, πες ποιος θέλετε, αλλά τελευταία... Τι είναι αυτή, φίλε, ο άνθρωπος έχει και άλλες χίλιες επιχειρήσεις και έγνοιες και πράγματα, δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα γι' αυτό ακριβώς. Δεν είναι ότι φεύγει και πάει διακοπές, ας πούμε, με το κότερο. Εννοείται, ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι. Που και αυτό θα είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει, έτσι. Δηλαδή να βάλει ανθρώπους και να φεύγει γιατί έχει δουλειές. Ειδικά τώρα είναι η διάζουσα κατάσταση. Είναι έτσι το. Απλά τώρα έτυχε τώρα κέντρα στον Άσο. Ναι. Έμεινε μπλοκαρισμένη η Ρωσία, έμεινε εκεί. Μπορεί να έχει μπλοκαριστεί εδώ και να μην χρειαζόταν να φύγει. Να ήταν και τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Οι πληροφορίες λένε, και λέμε σε κάποιους, γιατί λέει δεν υπάρχει, ας πούμε, τηλεδιάσκεψη. Παιδιά, ξέρετε τι είναι να ανοίγει πόρτα στα γραφεία και να μπαίνει μέσα ο Ιβάν? Ξέρετε τι είναι την ώρα που είναι έτοιμοι οι παίχτες, φοράνε παπούτσια, κάλτσες για να μπουν για προπόνηση, να ανοίγει πόρτα και να μπαίνει μέσα ο Ιβάν? Ξέρετε τι είναι στις σκέψεις της Super League, ξέρω εγώ, ή της, τα διάφορα μαζώματα που γίνονται, να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει ο Ιβάν? Το γνωρίζετε? Ή πριν τον αγώνα, τον κρίσιμο για τα play-offs, να είναι έξω μπροστά στην πόρτα, στο σκαλοπάτι του Πούλμαν και να είναι εκεί ο Ιβάν? Έτσι όπως είναι η ομάδα δομημένη, είναι η φυσική του παρουσία, είναι τεράστιας σημασίας, ειδικά στον ψυχολογικό τομέα, θα πω εγώ, αλλά και στον πρακτικό, Στέλιο. Και πρακτικά, έτσι. Όταν εδώ δεν μπορεί κάποιος να πει το ναι και να τελειώνει, γιατί πρέπει να δοθεί το OK από τον πρόεδρο, από τον νούμερο ένα άνθρωπο, από τον Ευεργέτη. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Έτσι λειτουργεί όμως μέχρι τώρα. Αυτό το κενό λειτουργίας πρέπει να βρουν, γιατί έτσι. Μπορεί να χαθεί και μια καλή ευκαιρία σε έναν παίκτη, σε έναν παικταρά, που όντως θα το θέλουν δύο-τρεις ομάδες, και αυτό συμβαίνει στους παικταράδες, και να θέλεις ταχύτητα, έτσι. Να σου πω και κάτι άλλο, Στέλιο, και στον κόσμο. Ότι ακόμα και αυτός που θέλει να σε βλάψει, να σε λασπώσει, να σε συκοφαντήσει, να σε αδικήσει, αλλιώς το σκέφτεται όταν ξέρει ότι ο Ιβάν είναι εδώ, αλλιώς το σκέφτεται όταν ξέρει ότι είναι χιλιόμετρα μακριά. Παίρνει θάρρος, κατάλαβες. Βέβαια, παίρνει θάρρος. Γιατί το πόσο το φοβούνται, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και το ξέρουμε. Το πόσο το φοβούνται. Αυτό. Τώρα... Αυτό... Και τα περαστικά μας στον Παυλάρα, φίλοι, για το ατύχημα που είχε. Πώς δεν έσπασε τίποτα. Θα γυρίσει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος. Δηλαδή, ότι... τι να το πω, τα περαστικά μου, φίλε. Έγινε 20. Φιλιά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, παιδιά, αυτές οι τέσσερις γραμμές και να πάμε σε διάλειμμα, γιατί δεν κάναμε διάλειμμα. Ναι! Γεια σας! Ναι! Παρακαλώ! Σας ακούμε! Θα μας μιλήσετε ή όχι? Όχι. Πάμε εδώ. Εδώ έπεσε, πάμε εδώ. Γεια σας! Ναι! Ούτε εδώ, πάμε εδώ. Τέσσερις έριξε αυτός. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την. Γεια σου, Εύη μου. Καλώς την. Μαζί σου θα πάμε στο διάλειμμα. Μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση για να πάω. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Άκουμε. Συγκινηθήκαμε με την ανακοίνωση της σειράς 4. Συμφωνούμε σε όλα. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για την Ορθοδοξία. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκκλησία, το ξέρεις. Άναψα το καντιλάκι. Είμαι ευλογημένη. Αυτοί που μπορούν να πάνε. Και η Παναγία να βάλει το χέρι της. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο αυτό. Γεια σου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι όλα εξωτερική πολιτική. Δεν είναι γραβάτες. Δεν είναι στρογγυλά τραπέζια σε κάποιες ωραίες αίθουσες. Ο κάθε ένας το ζει μέσα στο σπίτι του αυτό που γίνεται σήμερα. Και τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το νιώθω, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει να κάνει ούτε με ακραίες
ιδεολογίες, ούτε με εθνικιστικές απόψεις, ούτε τίποτα. Σήμερα είναι μία αποφράδα μέρα. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Και εγώ ξαναλέω, θα το βρούνε από το Θεό. Ούτε θρησκόληπτος είμαι, ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε τίποτα. Αυτό που κάνουν σήμερα θα το βρουν μπροστά τους. Τίποτα άλλο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, με αχπαστό. Με στεφανώματα. Κάποια στιγμή θα βάλω σήμερα τη Βοσπορίτισσα, έτσι συμβολικά, θέλω. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα να θυμίσω ότι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι μπορείτε εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρο απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια να φάτε τα πιο νόστιμα, τα πιο ζουμερά κρεατικά της πόλης. Με χώρο δίπλα καινούριο, με άπλαστα τραπέζια, με απόλυτη ασφάλεια, με το πρωτόκολλο όπως επιτάσσει η εποχή και επιτάσσουν οι καιροί και οι πανδημίες και οι κορονοϊοί και τα συναφή. 705-750 αντιλιβεριά έρχεται στο σπίτι σας. Ό,τι υπέροχο φτιάχνει ο Δημήτρης και η οικογένειά του. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι για κλιματισμό, για ψήξη, για θέρμανση, έχοντας βάλει μαραφέτια, έχοντας βάλει μπαούλα και σε εμπορικά κέντρα και στο One Σαλόνικα και σε μεγάλα ξενοδοχεία και στο Lidl και παντού μέσα στην πόλη και σε σπίτια και σε γραφεία, αυτός είναι ο Κώστας και ο Σες, αυτό είναι το φιλαράκι μας. Κλιμάρτ, Daikin και όχι μόνο. Μπείτε και στο klimart.gr για να δείτε αυτό που σας λέω. Και βέβαια, μη λησμονείτε ότι ο νούμερο ένα προορισμός για τέντα για όχι για 2 και 3 μήνες, τέντα για μια ζωή, τέντα home. Αυτοί είναι οι αρχιτεντάρχες μας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, με πολλά πολλά χρόνια εμπειρίας, 36 τον αριθμό, 430-011 ανατολικά στην Καλαμαριά, αλλά και στην Πολύχνη, στην Αγρών Στρατιώτη 92. Όπως ανεβαίνετε στην Πολύχνη, δεξιά θα δείτε, υπάρχει και το κατάστημα να δείτε τα εξαιρετικά προϊόντα. Σε όλους όσους αναφέρω, σε όλους όσοι αναφέρονται μέσα στην εκπομπή, θα λέτε, άκουσα τη διαφήμιση, ο Κωστής λέει ότι είσαι κορυφαίος, κόψε, κάνε τιμή, έτσι. Και θα σκιστούν με όλο τον κόσμο, βεβαίως είναι έτσι, οι χορηγοί μας, οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, υποστηρικτές, πείτε το όπως θέλετε, αλλά ένα λόγο παραπάνω με αυτούς που ακούν την εκπομπή. Πάμε να μην μιλάμε άλλο, να πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, διαβάσαμε την ανακοίνωση θύρας 4, είπαμε ότι, να πω κάτι, ότι ο Άρτα πέτυχε τον ζεύγος Μάτος στη Μύκονο, έβαλε ποστάρισμα ο Μάτος και λέει, φίλε, εύχομαι, όπως το 2018 έχει ανακηρυχτεί καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος, να το κάνεις και την επόμενη χρονιά, αλλά με τη φανέλα τη δική μας, τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει διαβεβαίωση ο Άρτα ότι θα μείνει. Αν μείνει, το ξαναλέω γιατί κάθε μέρα έχουμε μηνύματα, το σπάνιο ταλέντο του, την εξαιρετική του ποδοσφαιρική ποιότητα, θα πρέπει να την προφυλάξει ο ίδιος πρώτα, να έχει το μυαλό του στην μπάλα. Και όχι μόνο στον Τιμπιντάι, όχι μόνο στο Σορολόπ, να είναι σοβαρός. Και ας βάλουν και έναν άνθρωπο δίπλα του από την ΠΑΕ να του βρει το κουμπί. Θα μου πεις, έχεις χρόνο να ασχοληθείς, έτσι πρέπει. Στην τάξη όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, καμία ευκαιρία, πούλα τον. Αλλά και αυτό να ισχύει, πώς θα τον πουλήσω αν δεν παίξει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, φίλε Πασχαλάκη, άσε τα ποσταρίσματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Μόνο δουλειά, φίλε μου. Όπως όταν δούλευες σκυλίσια κάθε μέρα και έφτασες να είσαι ο τροματοφύλακας στο 2W, άσε τα ποσταρίσματα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Στο λέμε με αγάπη, βρε παιδί μου. Και να ευχαριστούμε όσοι ήταν δίπλα μας και όσοι δεν ήταν και μας περιμένουν στη γωνία και να μας κριτικάρουν και να μας πεισμώνουν και αυτά μας πορώνεται. Και δεν υπάρχει λόγος. Δούλεψε και ο κόσμος δεν έχει καμία εμπάθεια. Όταν βλέπει ότι κάνεις αυτό που πρέπει. Όταν βλέπει ότι βγαίνεις και διώνεις την μπάλα και δεν την πιάνεις, φυσικά θα ασκήσει κριτική. Όταν κάνεις κακή εμφάνιση, φυσικά θα ασκήσει κριτική. Τι περιμένεις. Έτσι γίνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Με όλους τους ποδοσφαιριστές. Αφήστε τα ποσταρίσματα λίγο, ρε παιδιά. Έτσι σας το λέω, ας πούμε, σαν πατέρας μιλάω, να το πω έτσι. Δουλέψτε και μετά όλα θα έρθουν.
Αλλά ειδικά μετά από ένα τελείωμα μιας τόσο κακής χρονιάς, τον ανεβαίνουν προς τα αρίσματα και τη μία δεν υπάρχει πάω χωρίς εσένα για το Βιερίνια. Την άλλη τώρα, όσοι μας περιμένουν στη γωνία, γιατί νιώθεις? Πάντα θα υπάρχουν οι εμπαθείς, γιατί υπάρχει ένας λόγος να το ποστάρεις αυτό. Ο κόσμος έχει αποδείξει μέσα στην ανιδιοτέλειά του, γιατί δεν περιμένει ο κόσμος ούτε να πληρωθεί, ούτε εκατομμυριούχος είναι, έτσι, ούτε έχει συμφέρον ο κόσμος. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βλέπει την ομάδα να προκόβει, να βλέπει αυτούς που φοράν τη φανέλα να πεθαίνουν για αυτήν, παρότι επαγγελματίες, παρότι μοσχοπληρωμένοι. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Τι ζητάει ο κόσμος? Άρα όταν του απευθύνεται τον λόγο, ακόμα και σε αυτόν ο οποίος λες ότι σας περιμένει στη γωνία, να σκέφτεσαι πού απευθύνομαι, τι είναι αυτός που το απευθύνω γραπτά το λόγο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτοί που τους μιλάω τώρα? Μήπως είναι μεροκαματιάριδες, μήπως είναι άνεργοι, μήπως ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ? Μήπως είναι άνθρωποι που χάνουν τον ύπνο τους όταν ο ΠΑΟΚ χάνει, όταν ο ΠΑΟΚ αποκλείεται, όταν ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που πρέπει? Θα μου πεις δεν υπάρχουν και κακεντρεχείς, ιστημένοι. Πάντα υπάρχουν. Πάντα. Αλλά γιατί πρέπει γραπτά τώρα, ας πούμε, να κάνουμε την ανάρτηση για να απευθυνθούμε σε αυτούς? Προχωρήστε, τιμήστε τη φανέλα και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα μέσα για να κάνουν άνω κάτω, για να διχάσουν, να σπείρουν διχόνοια από άλλες ομάδες κτλ. Θα υπάρχουν πάντα. Για ποιο λόγο να ανοίξεις διάλογο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα μέσα στον κόσμο θα υπάρχουν και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι, που δεν σε θέλουν στην ομάδα. Που νιώθουν ότι δεν έχεις να προσφέρεις. Ή ότι θέλουν κάτι ανώτερο στη θέση του τερματοφυλάκα. Και αυτό πρέπει να το σεβαστείς όταν βγαίνει ο τεράστιος Βαρέλα και λέει: κύριοι, θα κρυθούμε όλοι. Αν μας πούν ότι δεν μας θέλουν, θα φύγουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανοίγει αυτός ο διάλογος, ο άτυπος, μέσα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο με τα ποσταρίσματα. Ωραία είναι αυτά όταν γίνονται μετά από πανηγύρια και μετά από γλέντια και μετά από φιέσεις κτλ. Όταν υπάρχει στενοχώρια, οργή, πίκρα στον κόσμο, όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα, αποφύγετε τα ποσταρίσματα. Δεν ή να είναι ποσταρίσματα σαν αυτά του Κρέσπο. Συσπήρωσης, παραδοχής λαθών, αυτοκριτικής, κύβω κεφάλι, δουλεύω, ελάτε όλοι μαζί και τα... Όχι, μας περιμένετε στη γωνία, έτσι αλλιώς αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και σου μιλάει κάποιος με, πραγματικά με αγάπη στο λέω. Και αν έχουμε πει επενετικά λόγια όταν έπρεπε. Για σένα. Αυτά για το ίντερνετ. Δηλαδή πραγματικά απορώ μερικές φορές. Το έχετε τόσο ανάγκη να ποστάρετε πράγματα? Πάμε στις γραμμές. Ναι. Συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Ωραία, φίλε. Τετραπλή κόρνα. Έλα! Σούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Αλήθειες λες, αδυσόπιτες και κολάφιες. Αλήθειες λες. Πόσο ζούμου σου και πόσο πάω και είναι αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες με τον απέναντι. Πάρα. Δεν μπορώ άλλο. Πάρα πολύ. Όσο σε ζηλεύουν και όσο σε μοχθούν, αξία ανεκτήμητη. Ναι, σε φθονούν, σε φθονούν. Έτσι. Ναι. Όσο σε φθονούν. Σώνει ναι. Και καλά, σώνει και καλά, δεν έχει που άλλο να το κάνει, πρέπει να το κάνει μέσα στην Αγία. Πειράζει. Εκεί. Σώνει και καλά. Εκεί, φίλε. Έτσι. Εκεί. Μέσα. Το δικό μου. Μέσα αυτό εκεί. Α, ακριβώς. Που ήταν δικό μου, αυτό που το χτίσα εγώ, εκεί μέσα θέλεις. Γιατί τα δικά σου δεν φτάνουνε. Πού να φτάσουν, φίλε. Μα πού να φτάσουν. Πού να φτάσουν. Γι' αυτό να με ζηλεύεις και να με μοχθείς. Αξία ανεκτήμητη. Να με φθονείς, ναι, να με φθονείς. Να με φθονείς. Ναι. Έτσι. Ναι. Και θέλω να προσθέσω και κάτι. Τη διαφήμιση για το Αιγαίο πρέπει να την αλλάξεις. Γιατί λέει. Να την εμπλουτίσεις. να βάλω μέσα και πολεμικά πλοία, ε. Όχι. Πρέπει να βάλεις μέσα ναι. Ζαρκάδια Χαλάστρας. Γιατί έχουμε στείλει ανταποκριτή εκεί πέρα, έτσι. Ναι, είδα. Και στη Χαλάστρα βγαίνουν τα αρακάδια. Είδα. Ζούμου σου λέμε και κάθε φιλιά. Και ζούμου σου, φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή. Τι γίνεται. Ο Γιώργος είπε κάτι, αλλά δεν κατάλαβα τι είπε. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ναι, τι.
κάτι είπε, αλλά δεν ήμουν 100% σίγουρο. Τι ράδι, να θυμηθώ τώρα. Ναι. Γιατί πράγμα. Αρχή, το πρώτος βγήκε. Ναι. Κάτι για μένα και για τον αυτόν είπε, να τον πούμε. Αλλά γιατί για το φιλάρετο και για μένα είπε. Για σένα. Να τον... Όχι, ναι, ρε παιδί μου, να... κάτι είπε, αλλά δεν το άκουσα γι' αυτό. Δεν αναφέρθηκε σε σένα, όχι. Δεν πειράζει. Για άλλο πήρα εγώ. Ο Απόστολος, ο Γκόραν. Ναι. Έπεσε και περιμένουν να ξαναπάρει. Ωραία. Ναι. Να ξαναπάρει και τα παιδιά να μην παίρνουν τηλέφωνο για να πάρει ο Γκόραν. Λοιπόν, ένα νούμερο, ρε Γκόραν, εσύ και άλλοι δύο δεν μπορείτε να βάλετε σε μια τράπεζα. Ναι, δεν πάει και έτσι όμως. Και... κανονικά δεν πρέπει να πάει έτσι. Χαίρο πολύ. Γιατί αυτό, Άκη, εντάξει, έτσι. Μα να κάνουν οι γονείς να βάλουν λογαριασμό για να πάει η ομάδα, να πάει ο ΠΑΟΚ το παιδικό τμήμα να παίξει μπάσκετ. Εντάξει. Τι είναι, φίλε. Κάποιος ο οποίος πρέπει να κάνει μια εγχείρηση και είναι φτωχός. Δεν πάει έτσι. Το ξέρω. Όχι, γιατί δεν αυτό... γιατί δεν το βλέπεις έτσι. Όχι, δεν θα πρέπει γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, ναι, λέει, αγόρι μου, πρέπει να γίνει. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αυτό λέω, Άκη. Άλλο τι έπρεπε. Δεν θα τώρα έπρεπε να φτάνουμε. Στιγμή... Μα τι είναι, δηλαδή φιλανθρωπία, μαζέψτε λεφτά να πάει ο φτωχός να παίξει. Όχι, φίλε, δεν θα έπρεπε να φτάνουμε εδώ. Και δεν ξέρω, δηλαδή... δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν αυτό, ας πούμε, οι κεφαλές και αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί. Δεν μπορούν να τα γνωρίζουν όλα, ρε Κωστή. Λοιπόν, τώρα να, ορίστε. Τώρα δεν λέγατε εσείς ότι εκεί πέρα μέσα και η θύρα 4 που έπρεπε να ανακοίνωσε, γι' αυτό είπε. Να σου πω κάτι. Αδυνατό να πιστέψω ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, ότι η μάνα του λόχου, ότι οι άνθρωποι που είναι στον ερασιτέχνη ζουν και αναπνέουν γι' αυτόν. Και ξέρω πάρα πολύ άμα καλά να βοηθήσει ότι έχω να βοηθήσει. Έχει μέσα ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να αναπνεύσουν από τη στεναχώρια τους όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αδυνατό να πιστέψω ότι θα μείνει έτσι αυτό. Ελπίζω αύριο, σήμερα να λυθεί αυτό και τη Δευτέρα να βγούμε και να πούμε ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ κάλυψε άμεσα αυτό το έξοδο από αλλού. Δεν με ενδιαφέρει από πού. Ωραία. Για εγώ, να πάνε τα παιδιά μας σήμερα, να παίξουν. Εγώ σήμερα θα πάω να ενημερώσω το ΑΣ. Αλλά αν δεν γίνει κάτι με τον ΑΣ, τι θα γίνει, θα περιμένουμε τα παιδιά να μην πάνε. Ακούνε κάθε μέρα από τον ερασιτέχνη. Ωραία. Κάθε μέρα. Άμα ακούνε. Και ξέρουν πολύ καλά ότι εδώ είναι ένα βήμα αγνό. Δεν υπάρχει ούτε ιδιοτέλεια, ούτε γραμμή, ούτε συμφέροντα, ούτε μανατζαρέ, ούτε τίποτα. Το γνωρίζουν όλοι. Έτσι. Είμαστε ΠΑΟΚ όλοι. Το αν βοηθήσει ο ένας ή ο άλλος, πάλι ΠΑΟΚ είμαστε. Λοιπόν, πάμε για παρακάτω. Για τώρα βρες τρόπο, βάλε ένα νούμερο εκεί πέρα και να λυθούν τα προβλήματα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω τι σου λέω. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό βγήκα. Ναι. Η θύρα 4 είπε σωστά πράγματα, μπράβο τους, τα παιδιά. Και αυτοί που περιμένουν όλοι από τον Ιβάν να τα κάνει όλα, υπάρχουν άνθρωποι έξω που βοηθάνε αμυστοί. Και ξέρω τι λέω. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι πολύ. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, παντού. Και κάτι, Άκη, sorry που σε διακόπτω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν αμυστοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΠΑΟΚ. Γνωρίζω πάρα πολλούς. Έτσι, κοίταξε, βάλουμε πρώτο εμένα. Μπορεί να είναι. Από... Χωρίς μισθό μπαίνω μέσα να καθαρίσω τη βρωμιά που έχει από εκεί πέρα. Μπορεί να είναι από εκφωνητής, μπορεί να είναι από πολιτικός μηχανικός, μπορεί να είναι από αρχιτέκτονας, από αρχαιολόγος, μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, α πούμε, διάνοια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εγώ θα σε πω και έναν που ξέρω, όχι έναν, είναι πάνω από 15. Και καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι. Που είναι. Έτσι. Και εκτός Ελλάδος. Θεωρώ ότι εν όψη της δημιουργίας του νέου γηπέδου υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και θα θέλουν, και το γνωρίζω αυτό, ανιδιοτελώς, αφιλοκερδός, αμυσθή, θα πω τιμή σένεκεν, λέω όλες τις εκφράσεις για να το πιάσω το φάσμα όλο, να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους. Και να λένε ότι ξέρεις κάτι, έβαλα, θα είναι τιμή να αναφέρεται ότι και εγώ έβαλα ένα λιθαράκι από τις γνώσεις μου. Έρχεσαι στα λόγια μου. Δηλαδή πρέπει, είναι ντροπή κάποιος να έχει ένα λογαριασμό και ένας που θέλει να βοηθήσει. Άλλο αυτό τώρα, δεν μιλάω για αυτό. Γενικά μιλάω τώρα. Όχι, μην μπερδεύεις τα δύο θέματα. Δεν μιλάω για λεφτά. Λέω κάποιος που να θέλει, επειδή είναι αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος, διάνοιας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οτιδήποτε. Να βάλει τις δικές του γνώσεις να βοηθήσει χωρίς να
Απλά μόνο και μόνο για το νέο γήπεδο ή να βοηθήσει την ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μιλάω για λεφτά από την τσέπη. Έτσι, δεν μιλάω για χρηματικό μέρος. Έτσι, μιλάω για, έτσι, για τις αμυστή υπηρεσίες. Έγινε και μετά από την... τελειώνω. Ναι. Μετά από την καταιγίδα, για την Αγία Σοφιά μιλάω, ανοίγει ο καιρός και βγαίνει ο ήλιος, να ξέρετε. Και μην πάντοτε τρελαίνεστε. Έρχονται καλύτερες μέρες. Πριν ηρωνευτείτε, αυτό έπρεπε να γίνει. Πριν ηρωνευτείτε τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, σκεφτείτε πότε τα... Λέω, δεν μιλάω για σένα, λέω. Πριν ηρωνευτείτε, μπείτε, διαβάστε λίγο τι έλεγε το 91 και το 92 ο Άγιος. Και πόσο μέσα, αυτό, πόσο μέσα έχει πέσει και πόσο μέσα θα πέσει σε αυτά που έρχονται. Αυτό για, μόνο. Γι' αυτό μην τρελαίνεστε. Εντάξει, όποιος θέλει πιστεύει. Ορισμένα πράγματα έπρεπε να γίνουν. Σεβόμαστε και τον άλλον που είναι διαφορετική θρησκεία. Το λέω συνέχεια. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε καλοί και άλλοι είναι κακοί. Τον σεβόμαστε. Αρκεί να σέβεται αυτό που πιστεύουμε εμείς. Καλημέρα, να μιλήσουμε. Γεια σου, Άκη. Πάμε. Ναι, γεια σας. Κωστή. Καλώς την. Καλημέρα. Καλώς την, Ελένη. Καλώς την. Γεια σου, Ελένη μου. Τι να πούμε, τι. Ελένη μου, σε ακούω λίγο στο βάθος. Έχεις ανοιχτή ακρόαση ή... Ναι, έχω ανοιχτή ακρόαση. Δεν είμαι Θεσσαλονίκη. Είμαι στο Θεσσαλονίκη. Έχω ένα τάμπλετ, γι' αυτό με ακούς λιγάκι έτσι. Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Οκ, σε ακούμε λοιπόν. Εντάξει, ναι. Έχω καιρό να σου πω μια καλημέρα, οπότε πήρα ένα τηλέφωνο. Γεια σου, Λενιό μου. Κάθε μέρα, όπου και να μας ακούω. Σε ευχαριστώ. Τι να πω τώρα, δύσκολη μέρα σήμερα, εντάξει, για τη θρησκεία μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν, εντάξει. Τώρα για τον ΠΑΟ και η αγάπη μας η μεγάλη, παρόλο που είμαι γυναίκα εγώ, αγάπησα τον ΠΑΟ όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου, τα άντρες, ούτε τίποτα. Εγώ, να ξέρεις, το παρότι είμαι γυναίκα δεν το δέχομαι. Λέω, ξέρω και εγώ γιατί όχι, τα όχι. Τα δικά μου, οι γυναίκες δεν ασχολούνται σήμερα, εντάξει, τα κορίτσια ασχολούνται. Ναι. Μιλάω στην εποχή που ήμουν εγώ 15-16 χρονών. Οκ, okay, έτσι ναι, ναι, έτσι δεκτό. Ήταν δύσκολο, μιλάω, δύσκολο. Κατάλαβες. Αλλά έχω γυναίκες στην ομάδα, καλά, στην παρέα μας που είμαι πολύ περήφανος για αυτές. Και εσύ είσαι μέσα σε αυτές. Είτε είναι 19, είτε είναι 69, 79, 89, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, καμαρώνω. Καμαρώνω. Τι να κάνουμε, αγαπήσαμε τον ΠΑΟ. Τι να πω, Ελένη μου, τι ωραίο αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι μόνο αυτοί οι φίλοι μου, οι δικοί μου ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟ για μένα, ας πούμε. Ελένη μου, βγάζει μία ταλαιπώρια μετά τη φετινή χρονιά, ξεκάθαρο αυτό το τι να κάνουμε, αγαπήσαμε τον ΠΑΟ. Βγαίνει όλη η κούραση. Έχει πέσει ακριβώς μέσα, τι να κάνουμε, φάγαμε μια καψούρα και ταλαιπωρούμαστε με την καψούρα. Ναι, να λέμε γιατί φάγεται έτσι, γιατί αυτός ο πόλεμος από την αρχή που προγύριξε εκείνος ο κύριος ο κάτω να, ναι, δημιουργήσει όλα αυτά και στο τέλος να, ενώ ήταν πρωταθλήτρια η ομάδα, πολλά 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 πολλά. Υπάρχει μία απάντηση σε αυτό που ρωτάς και γιατί να συμπεριφέρονται έτσι. Όσο ήμουν κομπάρσος, όσο ήμουν τεταρτοπέμπτος και δεν ενοχλούσα, ήμουν συμπαθής. Πέτρες ρίχνει στο δέντρο που δεν είναι, που, όχι αυτό που είναι ξεραμένο στον κάκτο, σε αυτό που έχει καρπούς. Όταν όχι απλά διεκδίκησα, αλλά κατέκτησα και όταν έγινα ο άλλος πόλος, ο δυνατός, τότε ξεκίνησε ο πόλεμος. Και έτσι θα είναι. Σκάσανε, δεν το αντέξανε. Εντάξει. Δεν έπρεπε οπωσδήποτε να το καταστρέψουν. Το τραγούδι λέει να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Τέλος, ας με ζηλεύουν. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν! Τώρα να πω λίγο για τους δυο ποδοσφαιριστές. Τον Μάρκο που το συμπάθησα πολύ, γιατί έτυχε μια μέρα εκεί στο Μακεδονία Παλάς που βρέθηκα και τον... Είναι ένα πολύ γλυκό παιδάκι. Τον ΑΚΠΟ είπες? Όχι, όχι, τον Ουάρντα. Α, τον Ουάρντα, τον Ουάρντα, ναι, ναι, ναι. Όχι φέτος, σε πέσει, έτσι, ναι, για ένα καφέ, είχα, ναι, ναι, πάει και με τα κορίτσια, ήταν εκεί. Τόσο γλυκό, τόσο χαμογελαστό. Γλυκύτατος. Συμπαθέστατος. Ας το δεχτούν και λιγάκι με αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει λίγο, έτσι, ναι, που είναι λίγο το παιδάκι διαφορετικό από τους άλλους, ναι, σοβαρούς και αυτά. Ίσως το υποτίθεσα κιόλας μέσα εκεί πέρα που είναι οι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, αρκεί, ένα πράγμα αρκεί, να είναι στην ομάδα να προσφέρει και το τι κάνει έξω δεν θα μας ενδιαφέρει. Αυτό. Ναι, αρκεί να μην επηρεάζει με τα τερτύπια του, με την τρέλα του την ομάδα, να καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Αλλά αυτό που λες... Θέλει να παίζει,
Ούτε αυτό όμως μπορεί να το, να το εγγυηθεί κάποιος, ότι θα είσαι βασικός εδώ, Ελένη μου, δεν είναι ούτε Ατρόμητος, ούτε Λάρισα. Εγώ που πολλές φορές έχω πει τόσα καλά πράγματα για, για την ποιότητά του, όσο λίγοι, έτσι. Και σε σημείο παρεξήγησης να διαφωνώ με ακροατές που λένε όχι, καμιά ευκαιρία και να φύγει κτλ. Έχει χίλια χαρίσματα. Αλλά δεν μπορείς να το εγγυηθείς ότι βρέξει χιονίσει η φανέλα του βασικού στο σπίτι σου. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλο καράβι. Το αγαπά. Βεβαίως. Βεβαίως τον αγαπάει. Βλέπεις τώρα. Ναι, το λέω. Αγαπώ ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είμαι αγγλικά, δεν ξέρω. Αγαπώ ΠΑΟΚ. Αγαπώ ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι, να σου πω κάτι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Δεν είναι, παλιοχαρακτήρας, δεν είναι τσογλάνι, ας πούμε, που λέμε. Δεν είναι αλήτης, δεν είναι κομπλεξικός, δεν βγάζει κακία. Έχει μια μούρλα το παιδί, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Είναι ένα καλό παιδί, έμεινε παιδί, πώς θα το πούμε. Απλά, το θέμα είναι, μπορείς αυτόν να του βρεις το κουμπί, να του πεις θέλω να είσαι ο καλύτερος παίχτης κάθε Κυριακή, κάθε Τρίτη, μπορείς. Και μετά το τι θα κάνεις, χωρίς να με εκθέτεις όμως έξω. Δηλαδή δεν χρειάζεται που θες να κάνεις πράγματα, κάντα κάπου που να μην σε βλέπει όλη η κοινωνία, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει και ο σωστός τρόπος. Αφού σ' αρέσει τόσο πολύ το κοκό, λέμε τώρα υπόθεση κάνουμε. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να γίνει κοινή θέα. Μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις, χωρίς να προκαλούμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και την υπόλοιπη κοινωνία, γιατί είμαστε ένα χωριό μεγάλο. Υπάρχουν τρόποι άμα θες. Υπάρχουν. Εντάξει. Ίσως να οριμάσει μεγαλώνοντας. Πόσο χρονών είναι αυτό το παιδί? Είναι 27 νομίζω. 26. Α, είναι 27. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Όπως για το Βιερίνια τώρα, η αγάπη της ζωής μου, ναι. Όταν είχε φύγει, μια εβδομάδα έκλαιγα. Και όσο τα ραδιόφωνα λέγανε τα γκολ που έβαζε, θυμάσαι. Όταν έφυγε, ρε παιδί μου, ναι. Πήγε στην Γερμανία. Στη Βόλφσμπουργκ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όταν γύρισε λοιπόν, μου λέγανε ότι άμα, ας πούμε, του δώσουν χρήματα οι Άραβες αυτά, θα φύγει. Έβαζα στοίχημα. Αποκλείεται αυτό το παιδί. Αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Είναι υπεράνω χρημάτων. Ναι. Το έχω τέτοια λατρεία αυτό το παίκτη, αυτό το Βιερίνια. Δεν ξεχνάω. Αυτά που λένε τώρα. Δεν αποκαθυλώνω. Εγώ σαν Κωστής. Δεν αποκαθυλώνω. Ναι. Δεν ξεχνάω. Έτσι. Δεν είμαι αγνώμων και αχάριστος. Το αν θα μείνει ή όχι, το αν θα τα βρουν ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, ούτε λέω ότι θα πρέπει να μείνει και να παίζει 90 λεπτά. Ούτε λέω ότι κάποιος παίκτης πρέπει να είναι πάνω από την ομάδα. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξεχνώ, ρε παιδί, μπορώ εγώ να το λέω αυτό. Ότι δεν διαγράφω. Έτσι, το τι θα γίνει, αν θα τα βρουν. Αν δεν θα τα βρουν, αν θέλει παραπάνω, αν θα βγει. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Νομίζω για να είμαστε εμείς εντάξει απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι σε εσάς, για να είμαι, θέλω να το λέω αυτό. Εγώ δεν διαγράφω. Ναι. Δεν ξεχνάω τι έκανε αυτός. Τέλος. Ακριβώς. Γιατί λέω, αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Μα τώρα τι να λέμε τώρα. Αυτό το, χρειάζεται να το πούμε. Είναι ΠΑΟΚτη. Χρειάζεται να το πούμε. Δεν χρειάζεται. Έγινε, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το χορευτή μας. Καλημέρα ρε αγόρι μου. Καλώς το παιδί. Καλά φίλε, τι να γίνει εδώ. Καλημέρα, καλά, όλα καλά. Έλα λοιπόν, Κωνσταντίνα. Καταρχάς, ναι. Ξεκινάω. Να πω τα περαστικά μου στον Παυλάρα. Σωστά. Να είναι γερός και δυνατός να τον ακούμε. Περαστικά Παυλάρα, δεν σε φοβόμαστε. Είσαι παλιό κόκαλο που λέμε. Λοιπόν, παλιό κόκαλο, βέβαια. Λοιπόν, ναι. Κωστάκη. Έχουμε σήμερα σοβαρά γεγονότα αυτές τις ημέρες. Δαγκωμένος κάνω εκπομπή σήμερα, να ξέρεις. Ναι, με αυτά που... Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη καθόλου, δηλαδή, σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον παρομοιάζω όπως είναι αυτός ο Κορεάτης. Που λέει μη γελάτε, μη πλένετε τα δόντια, ναι, τα δόντια σας. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάτι έχει πάθει ο άνθρωπος. Δεν είναι, θέλει ιατρική παρακολούθηση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ξέρεις, αυτό που έλεγε και ο Φιλάρετος. Κανένας μυστήριος. Γιατί μυστήριος. Πάνε να φυλάξεις, ρε φίλε, την πατρίδα σου. Είσαι στο ναυτικό, στην αεροπορία. Τι κάνεις, άμα σε προκαλέσει ο άλλος. Φυσικά. Δεν γίνεται. Όχι, και δεν γίνεται. Υποχωρητικότητα συνέχεια. Βλέπεις ότι ο άλλος απλώνεται. Θα πεις, τι, να πάω έτσι να κάνω πόλεμο. Ελαφρά την καρδία, όχι, αλλά όταν βλέπεις ότι υποχωρείς συνέχεια. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έφτασε. Πρέπει να δείξουμε. Εγώ δεν είμαι ούτε στρατηγικός αναλυτής, ούτε στρατιωτικός. Πρέπει να δείξουμε κάτι. Πρέπει όμως να δείξουμε ότι, φιλέ.
Υπάρχει μία γραμμή. Όταν εσύ έρχεσαι να βάλεις τρυπάνια μέσα στο σπίτι μου, εγώ τι θα κάτσω, να σου φέρω καφέ γλυκό, ας πούμε, και εσύ καλάκι. Πρέπει να το λένε οι άλλοι ότι μη πας εκεί πέρα, δεν είναι δικό, και αυτός εκεί να συνεχίζει. Ακριβώς. Επίσης, γιατί πρέπει... λέμε να πούμε. Επίσης, αυτό που λέμε συνέχεια. Δηλαδή δεν έχεις μυαλό. Να, από αυτό το πράγμα είναι, ρε φίλε. Αλλά τι να σε κάνει. Τώρα θα πω για έναν ηγέτη συγχωρεμένο, μπορεί πολύ να με βρίσκεται, δεν πειράζει. Αν είχες έναν Ανδρέα Παπανδρέου δίπλα, να δούμε μωρή παλιοποιότητα, αν τα έκανες αυτά. Ναι. Που θα είχε το κόσμο άλλα, μαζί του. Έκανε άλλα, έκανε άλλα. Ναι, ναι, αλλά σε αυτό το θέμα όμως θυμάσαι με το Πύρι Ρέις, πώς το λέγανε εκείνο, είχε. Το 87 από τι ήταν. Δεν είχε. Λέει, όχι. Δεν είχε. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Θήρας 4 μας εκφράζει όλους. Τα παιδιά είδαμε όλη τη χρονιά, δεν είπαν τίποτα. Όμορφα, ωραία που αυξήθηκαν, τα είπαν τα πράγματα όπως είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συγκλονιστική. Και αυτά έχουν πει. Συγκλονιστική, και... τα είπες και εσύ Κωστάκη, έτσι ακριβώς είναι. Δεν και κάτι τελευταίο θα πω. Θα πω Κώστα να μην σε καθυστερώ για τον φίλο μας, τον αδερφό μας τον Γκόραν. Αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επειδή ξέρουμε ο Γκόραν όσο τον ξέρουμε, εγώ έχω την τιμή να τον γνωρίσω κι εγώ, δικός σας αδερφός είναι. Εξαιρετικό και παιδί. Εξαιρετικό. Δεν θα τα λέγετε. Όχι, με όχι. Πόνο καρδιάς τα λέει. Δεν το ξέρετε. Μα, αλλιώς, δεν το ξέρετε. Να σου πω κάτι. Δεν βγήκε να κατηγορήσει. Δεν βγήκε να κατηγορήσει. Απλά το παράπονο. Γιατί, είναι. Το παράπονο. Έτσι είναι. Πάει η ομάδα μας να διεκδικήσει ένα τίτλο. Διεκδικήσει, μπορεί και να το σηκώσει και εμείς να αφήσουμε τα παιδιά δηλαδή μονά. Και ενώ άλλοι να πούμε βγαίνουν από εδώ, από εκεί πέρα και ξοδεύουν από εδώ και από εκεί. Άσκοπα. Το παράπονο. Το παράπονο σου λέω είναι. Το παράπονο. Σου λέει γιατί. Ένα Άξι. Τελευταίο Κώστα να πω ένα μεγάλο μπράβο και στα παιδιά και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και παντού όλα τα τμήματα βλέπω μπήκαμε δυνατά. Θα δούμε ωραία πράγματα. Έτσι. Ας ελπίσουμε να περάσει αυτή η μπόρα τώρα το Σαββατοκύριακο και αυτό. Τη Δευτέρα σήμερα, να μιλάμε για την παγκόρα μας πάλι και, γιατί, και όχι για και όχι για άλλα πράγματα. Ζουμουσού αγόρα. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν θα τους αφήσουμε να περάσει το δικό τους. Τελείωσε. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Ας μύρθουμε σε εκείνο το σημείο. Ας μύρθουμε. Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά, φιλιά, γεια σου αδερφέ μου, ζούμου σου. Πάμε εδώ. Έπεσε, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Κωνσταντή. Καλώς τον, ναι. Καλώς το Βασιλάκη. Μπαγασάκο, τελευταία φορά που σε πήρα και σε λέω Μπαγασάκο, γιατί έκλεψες πολύ χρόνο με την Ελένη. Λοιπόν, έχεις δεν δίκιο. Ξέρω τι... Έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Εμένα, όχι την Ελένη, εμένα θα κατηγορείτε. Σε ακούω. Έκλεψες πολύ χρόνο με την Ελένη, είπα. Δεν είπα την Ελένη εγώ. Δεν μάλωσα την Ελένη, εσένα είπα. Μπαγασάκο. Εγώ λοιπόν φταίω. Έλα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε σου είχα πει δεν σε ξαναπαίρνω, όμως τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις φυσικά στον ΠΑΟΚ, δεν ανησυχώ για τίποτα, ειλικρινά σου λέω για τον ΠΑΟΚ και η Θύρα 4 πολύ καλή ανακοίνωση έβγαλε. Αυτό που με τρόμαξε ειδικά ήταν το χτεσινό βραδινό. Θα μου πεις ποιο είναι το χτεσινό βραδινό. Έστω αυτή η Χάρτιν είχε πάρει κάποτε την απόφαση να βγάλει το γήπεδο, να ονομάσει το γήπεδο της Αγία Σοφιά. Μπράβο της για μένα, την τιμή, πώς να σου πω, είναι τιμή για μένα που ακουγόταν το όνομα, θα ακουγόταν το όνομα της ΑΕΚ. Εγώ διαφωνούσα σε αυτό, αλλά εντάξει, το σέβομαι αυτό που λες. Συγγνώμη, καθένας έχει την άποψή του. Ναι, ναι, καλά, λοιπόν, αλίμονο. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Εχθές το βράδυ είδαμε πίκρα και πόνο, κατέβηκε το όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ από Αγία Σοφιά και έγινε αρένα ο ΠΑΠ. Αυτό με τρομάζει, Κωστή μου, γιατί με τρομάζει, ειλικρινά το λέω και με πόνο καρδιάς. Παραχωρούμε τα πάντα στους γείτονές μας, ακόμα και το όνομα που δικαίως για μένα θα έβγαινε στο γήπεδο της ΑΕΚ, δικαίως, δυστυχώς, το κατήργησαν εχθές το βράδυ οι δεν ξέρω ποιοι, δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά αυτό είναι προσβολή του ελληνικού λαού. Ειδικά το χρονικό σημείο, Βασίλη, στο οποίο γίνεται αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Το χρονικό σημείο που συμπίπτει με όλα αυτά. Θα έπρεπε να ξεκινήσει το γήπεδο να λειτουργεί με την Αγία Σοφιά και μετά λόγω της χορηγίας κάντε το αρένα ο ΠΑΠ. Δεν διαφωνώ. Όμως το χρονικό σημείο. Δυστυχώς προσβάλλονται τα ιερά μας και εντάξει αυτοί δεν έχουν το Θεό μας, έχουν το Θεό τους. Τους δικαιολογώ κατά μία πράξη. Αλλά όμως δυστυχώς το λέω, αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση για το χθεσινό βραδινό της Αγίας Σοφιάς με πόνεσε πάρα πολύ, έστω και για αυτή την ομάδα την ΑΕΧ, τη Χάρτιν για μένα, δεν έπρεπε να το κάνουν. Τώρα, όσο για την αντίσταση που θα έπρεπε να είχαμε προβάλει, δεν ξέρω ποιος ήταν προηγουμένως που είπε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν προκάλεσε τον Οζάλ, κύριε, αν μπείτε μέσα θα σας βυθίσω, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας μας, να τους τρίξουν τα δόντια. Κύριοι, θέλετε να φέρετε το U-Race, πώς λέγεται. Ναι. Αλλά αν περάσει την γραμμή την ελληνική και μπει στα χωρικά μου ύδατα... Όχι, μα τέλος, μετά τι, σκύβω το κεφάλι, ελάτε, μπείτε και στο σπίτι μέσα.
Δεν υπάρχει. Όσο για το προσκύνημα που θα κάνουν αυτοί στην Αγία Σοφιά, αυτή είναι ντροπή δική τους. Γιατί εμείς δεν θα δεχόμασταν ποτέ να προσβάλλουμε τέμενος τζαμί μουσουλμανικό. Γιατί είμαστε λογικοί άνθρωποι και έχουμε πολιτισμό επάνω μας, ενώ για μένα αυτοί, τέλος πάντων δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, ο Θεός να βάλει το χέρι για αυτούς. Γιατί θα τους έρθουν μεγάλες καταστροφές, θα το θυμηθείς αυτό Κωστή, όσο για τα λόγια του Άγιου Παΐσιου, δυστυχώς θα βγουν αληθινά έτσι όπως πάει η κατάσταση. Αυτό ήθελα να πω. Όχι, λοιπόν, δυστυχώς, καλό καλοκαίρι πραγματικά. Ευτυχώς θα βγουν αληθινά. Σε όλο τον κόσμο, πραγματικά σε όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι, όσο μπορεί να είναι αυτό με αυτούς τους γείτονες που έχουμε δίπλα. Γεια. Αλλά όμως, ναι, όμως κλείνω Κωστή μου, θα πρέπει να μας νιώσουν και όχι να μας απαξιώσουν. Καλή σου μέρα. Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου. Πάμε εδώ, δεν έκανα διάλειμμα. Γεια σας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, ναι. Καλημέρα. Έλα Κωστή, Σπύρος από Βέρεια. Γεια σου Σπύρο μου, γεια. Τι γίνεται, yeah. Βλέπω εδώ, γίνεται, εικόνες Κωστή απέναντι σε τρία κανάλια διαφορετικά. Και είναι πραγματικά η μέρα σήμερα. Ζωφερή. Εγώ θέλω να θίξω ένα άλλο ναι, θέμα. Ναι, ό,τι θες. Εχθές το βράδυ άκουγα Ζαγόρα, δεν ξέρω αν άκουσες κάτι. Τι, δεν ξέρω τι έγινε. Τόσο αργά δεν μπορώ. Κάποιες φορές μπορώ, ναι, ακούω, αλλά... Βγήκε κάποιος που λέει ότι ξέρει πολλά, ας πούμε, και τον άκουγα λογικά πράγματα, έλεγε. Ναι, για τον ΠΑΟΚ. Για τον Μάκη τον Καγκάτσι. Για τον ΠΑΟΚ έλεγε. Για τον Μάκη τον Καγκάτσι, ναι. Τι δηλαδή. Ότι αυτός πουλάει την ομάδα. Δεν είναι έτσι. Κάτι δηλαδή. Τέτοια, δεν πάνε. Αυτός έδωσε το πρωτάθλημα φέτος. Καλά τώρα. Φίλε, όταν λες κάτι τόσο βαρύ, καταρχήν πρέπει να το στοιχειοθετείς. Αν κάποιος δεν γουστάρει τον Καγκάτσι ή τον Γκί Καγκάτσι, είναι άλλο θέμα. Αλλά το να βγαίνεις και να λες εσύ, τρύπησες εσύ, έκανες ιέρανες, είναι πολύ βαρύ αυτό. Και φαντάζομαι και ο Γιώργος αυτό δεν του είπε. Δεν ήμουν εδώ, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό. Λες κάτι. Όχι, ο Γιώργος τα άκουγε. Άλλο τι άκουγε, άλλο για να το δεχτείς αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν μπορούμε να το, αυτό το πράγμα έτσι να το πάρουμε. Να το λάβουμε υπόψη μας και να το δεχτούμε. Το καταλαβαίνεις νομίζω αυτό, έτσι. Είπε πάρα πολλά. Είπε ότι ο πατέρας του Καγκάτσι είναι μπλεγμένος με κάποιες καταδικαστικές. Άσχετο, δεν ξέρω για τον πατέρα του Καγκάτσι. Εγώ ξέρω και τι. Κάνει για τα χατήρια του πατέρα του, κάνει. Εγώ ξέρω του τι. Κυβέρνηση και του Ολυμπιακού. Ξέρω χωρίς να είναι ούτε φίλος μου είναι, ούτε γνωστός μου είναι, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Καγκάτσι στον ΠΑΟΚ. Πολλά που δεν τα ξέρει ο κόσμος και πολλά που δεν τα ξέρουμε εμείς. Έτσι. Και σε σχέση με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πολλές φορές, και σε σχέση με τη λειτουργία της ομάδας αυτό. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε γνωστός μου, ούτε τίποτα. Έτσι. Αλλά αυτό έχω να πω. Τώρα, όταν βγαίνεις και λες, όχι μόνο για τον Καγκάτσι, για το Χ, ότι ο Τάδε το πούλησε, ο Τάδε τρύπησε κτλ. Φίλε, έλα, φέρε μας τις αποδείξεις, απόδειξε μας αυτό που λες. Πρώτη να βγούμε να σου πούμε, έλα, να τους περάσουμε πριν ο Κορδέλα. Έτσι, δεν έχουμε καμιά υποχρέωση. Αλλά δεν μπορεί να λες, να ρίχνεις, ας πούμε, τέτοια μομφή. Αυτό δεν είναι μομφή, είναι τεράστια αυτή η κουβέντα για να μπορείς να την πεις. Έτσι. Αυτό. Απλά θέλω να σε παρακαλέσω, αν μπορέσεις να την ακούεις την εκπομπή και το μεσημέρι θέλω να το συζητήσουμε. Δεν αλλάζει κάτι και να την ακούσω, δεν αλλάζει κάτι σχέση με αυτό που σου λέω. Ο καθένας μπορεί και να βγει να πει ο τάδε τρύπησε, ο τάδε έκανε. Πες μας φίλε από πού προκύπτει αυτό και πώς βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Τα έλεγε τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί δεν τον άκουγα και ωραία, καλά. Και τα έλεγε τι, είπε. Επειδή γνωρίζω αυτό. Τώρα συζητάμε για άλλη εκπομπή για κάποιον που δεν έχω ακούσει. Σέβομαι αυτό που λες. Okay. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Σπύρο. Κωστή, ναι. Δεν το λέω με κακία. Όχι. Σπύρο μου, τι κακία. Τι κακία. Για να το δεις λίγο, γιατί ξέρω ότι είσαι πιο παοξάκι από όλους. Να σου πω κάτι, κοίταξέ με. Για τον οποιοδήποτε, έτσι, για τον οποιοδήποτε, όταν βγαίνεις και λες αυτός έκανε αυτό και είναι βαριά κατηγορία, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το υιοθετήσουμε έτσι. Από το ραδιόφωνο. Και αν αυτός που το λέει είναι ανώνυμος και λέει λέγομαι Μπάμπης και μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος, εδώ εμείς έχουμε ονοματεπώνυμο και πρέπει ειδικά με τέτοια θέματα να προσέχουμε. Αλλά σου λέω ότι ειδικά αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε, ξέρω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό. Μακάρι, αυτό μπορώ να σου το πω. Με βεβαιότητα. Να μην είναι αυτά που έλεγε. Μα εγώ, τώρα τι δηλαδή... είναι. Έξι.
Και επίσης το τι λέει ο καθένας πίσω από ένα τηλέφωνο ανώνυμο, μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, φίλε. Ό,τι θέλει μπορεί να πει. Άμα δεν γουστάρει κάποιον ή να δημιουργήσει φαγωμάρα ή να δημιουργήσει. Αν υπάρχει αυτό, ο Ιβάν θα το μάθει. Αν υπάρχει αυτό, ο Ιβάν θα το ξέρει και θα κάνει αυτό που πρέπει. Να σου πω έτσι, να τελειώσουμε έτσι την κουβέντα μας. Έτσι. Αυτό. Έγινε Σπυρέτο. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Κωστή, εγώ είμαι, ο Γκόραν είμαι. Έλα, έλα, λοιπόν. Αποστόλη μου, έπεσε, δεν ξέρω, ήσουν σε τούνελ, ήσουν... Ναι, ήμουν στο περιφερειακό. Έλα, έλα, σε ακούμε. Βασιλάκη, με παίρνει ο Βασίλης. Βασιλάκη, θα σε πάρω σε λίγο να ακούς, αδερφέ. Βλέπω ότι παίρνεις. Πάμε, λοιπόν. Παρανιδωράκι μου, αγορίνα μου. Λοιπόν, Άκη, δεν θα ήμασταν ΠΑΟΚ αν τα ρίχναμε κάτω από το χαλάκι. Όχι, ρε φίλε, αλίμονο. Γι' αυτό και τα λέω. Συγγνώμη, Άκη, δεν... δεν είναι θέμα διαφωνίας, είναι θέμα ηθικής για μένα. Και φιλοσοφίας. Δηλαδή, ναι και φιλοσοφίας, εν πάση περιπτώσει, είσαι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι δυνατόν να παρακαλάς για κάτι. Είσαι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το λύσεις. Οι άνθρωποι που είναι εκεί, γι' αυτό είναι εκεί να λύνουν αυτά τα προβλήματα, όχι να τα λύνουν οι ίδιοι γονείς. Είναι ηπειρό. Ναι. Πονάμε όλοι. Όλοι όσοι είμαστε εκεί πονάμε. Λοιπόν, και πρέπει να λυθεί, γιατί αν βγούμε και κάνουμε έναν έρανο οτιδήποτε, το καλύψαμε. Και πάλι του χρόνου θα γίνει ίσως το ίδιο. Όχι, πρέπει να λυθεί, μια για πάντα. Ακριβώς, όταν ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει και δεχτεί τέτοια πράγματα, πρέπει να είναι ΠΑΟΚ, τελείωσε. Δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε γι' αυτό. Δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε γι' αυτό. Ότι η παιδική ομάδα δεν έχει χρήματα να πάει το πούλμαν στην Αθήνα να παίξει για τον Πανελλήνιο τίτλο. Και μόνο που το συζητάμε, κάτι έχει πάει στραβά, κάτι δεν μπορεί να. Έτσι. Και επειδή το ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα λυθεί άμεσα. Έτσι. Ναι, και το Σαββατοκύριακο διεκδικεί η εφηβική ομάδα να κατέβει στην Αθήνα. Να βγει πρώτη εδώ, να πάρει το πρωτάθλημα και να κατέβει και η εφηβική ομάδα. Τι θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, όσον αφορά, παιδιά, αυτό το θέμα ήθελα να το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τι είναι αυτά που λες? Το λέω με πόνο καρδιάς, όπως είπε και ο. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε πώς το λες. Αυτός που βγαίνει για να συκοφαντήσει, φαίνεται. Αυτός που βγαίνει και με πόνο καρδιάς κριτικάρει, ειδικά όταν βλέπει κάτι άσχημο σε αυτό που λατρεύει, φαίνεται επίσης, φίλε. Δεν χρειάζεται να απολογήσει. Έτσι. Okay. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα της του Θεού Σοφίας, του ναού της του Θεού Σοφίας. Όπως είναι και είναι ο ναός της Θεσσαλονίκης της του Θεού Σοφίας, δεν είναι η Αγία Σοφία, είναι της του Θεού Σοφίας, διότι ο Θεός μας είναι σοφός. Λοιπόν, εκεί πέρα που θα πάνε λοιπόν σήμερα οι αγαρινοί, οι άπιστοι, το δικό μας Θεό θα προσκυνήσουνε. Ακριβώς. Διότι όσο και να κρύψουν τις εικόνες, τι να κρύψεις, όσο και να τις κρύψουν, γιατί δεν αντέχουν στη θέα του Θεού, του πραγματικού και μοναδικού Θεού. Τι να σκεπάσεις. Λοιπόν, τι να σκεπάσεις. Τίποτα δεν μπορούν να σκεπάσουν εκεί μέσα. Γίνανε άπειρες θείες λειτουργίες. Άπειρες ακουστήκανε τα χερουβικά και όλα αυτά. Δηλαδή ο τόπος, ό,τι και να τον κάνουν, είναι αγιασμένος. Είναι ακριβώς, πράγματα που δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά. Έγινε Αποστόλη μου. Αυτό να δούμε κι εμείς λίγο διαφορετικά, για να χαλαρώσουμε, να μην πάμε στο παιχνίδι τους. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν αυτούς. Σωστό. Για να τους προλαβαίνουμε. Σωστό. Εκεί σωστό, πάντα αυτό να που λες, το έχετε στο μυαλό σας. Όλο το χρόνο το λες. Πάντα. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Πάντα. Συνέχεια θα γεια σου Αποστόλη μου. Σας χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Γκόραν. Τελευταίος. Κλείνεις εσύ αδερφέ. Ναι. Ναι. Άντε ρε Κώστη. Έλα ρε Τάσε. Έλα. Έλα αγοράκι μου. Έλα. Λοιπόν, λέμε τώρα για άτομα σαν τον Ερντογάν και σαν τους λεγόμενους εξωτερικούς εχθρούς. Μήπως θα πρέπει πρώτα να στραφούμε στους εντός συνόρων ύπουλους με το όποιο καμουφλάζ έχουν. Θα αναφέρω ένα ονοματεπώνυμο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γκερίδη. Ξέρεις τι έχει δηλώσει κατά καιρούς αυτούς που με το μανδύα του Σοφού και του Πανεπιστημιακού που έχει δηλώσει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχει περισσότερη αξία από ένα σκουπιδοντενεκέ που έχει δηλώσει, που έχει δηλώσει, μην που έχει δηλώσει αυτός... Μην με ανακατεύομαι.
που έχει δηλώσει αυτός εφθαρσός ότι είμαστε απόγονοι των Οθωμανών και δεν υπάρχει εθνοκάρταση και τέτοια. Τάσε, μην αναπαράγεις, άστο. Δυσοσμία. Μύρισε το. Πολιτικά σκουπιδαριά τώρα. Άσε, και εμείς τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εντός συνόρων. Και να ξέρεις, είναι πολύ σαν αυτόνα που τι γίνεται. Λένε που λένε την πιπεριά τους, για να μην πω το άλλο το τέτοιο, και μετά ανάλογα με τις αντιδράσεις βγαίνουν και λένε δεν είναι έτσι όπως το, έτσι όπως το ακούσατε. Είναι μοντάζ των πολιτικών αντιπάλων. Έχουν βρει και λένε και δύο-τρεις βλακίες για να καλύψουν. Την τέτοια που είπανε Μη με συγχύζεις. Άσε με. Σήμερα έτσι πρέπει και είμαι πολύ χαλασμένος. Θα πρέπει. Ναι, μα και ποιος δεν είναι, να σου πω κάτι. Και ποιος δεν είναι. Απλά θα πρέπει και η ιστορία να μας διδάσκει. Γιατί κακά τα ψέματα. Το να εφησυχαζόμαστε ή να επαναπαγόμαστε και μόνο σε δοξασίες και σε προσευχές και σε αυτά, ιστορικά μόνο με αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλιώς δεν θα φτάναμε να χάσουμε και τις χαμένες πατρίδες που λέμε τώρα και δεν θα φτάνουμε κάθε 140 χρόνια να χάνουμε και από ένα κομμάτι, ναι. Είτε στα θαλάσσια εδάφη μας, είτε στα χερσαία μας σημεία. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η άλλωση έγινε όταν μέσα στην Αγία Σοφιά ο κόσμος μέσα προσευχόταν για την... Τρύπημα παντού, τρύπημα. Κάνε τον επίλογο, αδερφέ μου, κάνε τον επίλογο. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι, δηλαδή να σου πω κάτι, σου είπα και χθες, αν αυτή η χώρα δεν είχε οικονομικά προβλήματα, τι θα έκανε? Εσύ βλέπεις καμιά διαφορετική τακτική αφέρει πίν από το αποφασίζω και διατάζω, δεν λογαριάζω κανέναν από ό,τι θα κάνει ή θα κάνει σε κάποια στιγμή ή έχει κάνει πιο παλιά η Αμερική, παράδειγμα που λέμε ότι είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη. Τα κάνει επειδή έχει οικονομικά προβλήματα. Έτσι. Είναι αυτό το πράγμα, αν είσαι τόσο στριμωγμένος οικονομικά. Μα έχουν συμμάχους, βλέπεις ότι υποστηρίζει. Έχουν μαζί τους πάντα αυτούς οι οποίοι και καλά είναι φίλοι μας. Άστο, μην το ψάξεις. Ποιοι, οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί. Είναι η βασική υπέτη. Όταν μέχρι και ο Ρώσος. Ήταν η βασική υπέτη. Μα όταν βλέπεις ότι μέχρι και ο Ρώσος λέει θα πηγαίνουμε δωρεάν στην Αγία Σοφιά, λέει καλύτερα που δεν πληρώνουμε εισιτήριο. Ο Υπουργός Εξωτερικών. Και θα πατάς τα χαλιά και τα... Σε παρακαλώ. Επειδή έτυχε να πάω σχετικά πρόσφατα, είχα πάει τον Οκτώβριο ένα ταξίδι, δηλαδή και αυτό που θέλω να πω θα το πω για τον κόσμο που δεν έχει πάει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό και αν το έχω νιώσει μόνο εγώ, φαντάζομαι πως όχι, αλλά υπάρχει μια γενικότερη, μια πολύ βαθιά σύνδεση με όλα αυτά τα μέρη και με το δέος που νιώθεις μπαίνοντας μέσα σε αυτό το λαό. Ό,τι και να λέμε, ναι. Ό,τι και να λέμε, χαρακτηρισμένο μουσείο και όχι τζαμιά και γυαλιά και τέτοια. Ήταν, είναι και θα είναι ναός δικός μας. Αυτό είναι ποτισμένο με τέσσερις ψαλμοδίες και δοξολογίες που δεν γίνεται αυτό το πράγμα να εξαλειφθεί από αυτό το ναό. Σε χαιρετώ. Καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ. Γεια σου Τάσο. Νεκταράκι. Έλα να μιλήσεις. Έλα σήμερα που είσαι όλο το 2ωρο εδώ σήμερα και δεν έχεις πει τίποτα. Έλα να κλείσουμε μαζί. Τι θες να πεις, για πες. Εγώ εδώ. Αγαπώ τον Πάο και αν κερδίζει πάντα και αν χάνει. Ταράκι μου. Αγάπη μου. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στις φίλες μου, ναι. Και στη δασκάλα μου και στην οικογένειά μου. Και στην οικογένειά σου και στον μπαμπά σου. Ναι. Εδώ είναι ο μπαμπάς. Μπράβο, νεκταράκι μου. Τι λέμε στο τέλος για να κλείσουμε? Ζούμου σου λέμε και κάθε επικριτή. Αυτό. Αγάπη μου, γλυκιά. Αγάπη μου. Έτσι θα φύγουμε, παιδιά. Σας χαιρετώ. Έρχεται Μπατμανίδης. Θα τα πούμε στις 2. Γεια σας.